Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Libero 107,4. Εδώ είμαστε και απόψε άλλο ένα Σαββατόβραδο με post-game. Από τις 10 έως και τη 1, 10 και 4 για την ακρίβεια. Ξεκινάμε την εκπομπή post-game. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας εδώ παρέα στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι και τη 1 θα είμαστε συντροφιά σας για να κάνουμε έτσι όλη τη σούμα της σημερινής ημέρας. Όλο το post-game ενός ακόμη Σαββάτου που ήταν γεμάτο με αγωνιστική δράση. Είχαμε παιχνίδια σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ που αφορούσαν και εδώ τις ομάδες της πόλης μας. Αύριο η μέρα περιλαμβάνει επίσης σπουδαίες αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Έχουμε ντέρμπι στο Παλατάκι, έχουμε ντέρμπι Liverpool-Manchester στον ευρωπαϊκό χώρο. Θα δούμε και τα διεθνή φυσικά και ό,τι είχαμε σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε σε αυτό το τρίωρο που θα είμαστε παρέα. Έχουμε και ωραίο ντέρμπι στην Ιταλία σε εξέλιξη, το ντέρμπι Della Mole, όπως αποκαλείται το Torino Juventus. Το 41ο λεπτό τώρα ξεκίνησε στις 9.30 το παιχνίδι αυτό, είναι στο 0-0. Στο Τωρίνο και τώρα έχει φάουλ σε καλό σημείο ο Γιουβεντούς. Θα ενημερώνουμε φυσικά για την εξέλιξη και αυτού του παιχνιδιού. Θα δούμε και ό,τι άλλο υπάρχει στα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Θα κάνουμε τη σούμα, όπως είπαμε, για όλα τα παιχνίδια σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ό,τι είχαμε, βαθμολογίες, αποτελέσματα. Όλα εδώ στο post-game, όπως κάθε Σάββατο, Κυριακή 11:00, μόνο στο Libero 107,4. Φυσικά το πιο πρόσφατο χρονικά παιχνίδι και το πιο ενδιαφέρον τη σημερινή ημέρα έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί όπου Άρης δεν τα κατάφερε, γνώρισε τη δεύτερη σερί του στο πρωτάθλημα του Super League. Έχασε με 1-2 από τον Πανετολικό σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, είναι η αλήθεια. Από πολύ νωρίς είχε φάσεις, ωραίο ρυθμό πάνω κάτω, σοβαρό τραυματισμό, σοκαριστικό τραυματισμό. Για όσους έβλεπαν το παιχνίδι και είχαν και την εικόνα της φάσης, ήταν πραγματικά σοκαριστικός ο τραυματισμός του Καμαρά. Και ας ελπίσουμε ο παίκτης του Πανετολικού να έχει υποστεί όσο το δυνατόν μικρότερη ζημιά. Σίγουρα είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός, έτσι όπως φάνηκε και από την πρώτη εκτίμηση στο γόνατο. Έτσι, χτύπησε πολύ άσχημα όπως έπεσε ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Ας ελπίσουμε να όσο δυνατόν το λιγότερο, το μικρότερο δυνατό πρόβλημα να έχει υποστεί ο παίκτης του Πανετολικού. Στη συνέχεια, στο 28, για μένα και νομίζω για τους περισσότερους που είδαν το παιχνίδι, ήταν η φάση που ουσιαστικά καθόρισε και την έκβαση, την εξέλιξη στη συνέχεια του παιχνιδιού. Και είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε. Κάποιες στιγμές, κάποιες. Ποιες φάσεις που καθορίζουν την εξέλιξη των αγώνων. Η λάθος πάσα από εκεί που ξεκινάει όλη δηλαδή αυτή η φάση. Η λάθος πάσα του Ντελιζίση προς τα πίσω, το λάθος γύρισμα. Το εκμεταλλεύτηκε φυσικά ο Μωράρ, έφυγε στο τέα-τέτ. Ο Κουέστα του τράβηξε το σορτσάκι, δεν είχε πρόθεση να πάει στην μπάλα. Κοίταξε μόνο πώς θα τον ρίξει για να χάσει το τέα-τέτ. Αστόχησε συνέχεια, έστειλε στην μπάλα στο δοκάρια, αλλά το πέναλτι δόθηκε. Αποβολή για τον Κουέστα και εκεί άλλαξαν ισορροπίες. Το πέναλτι χάθηκε από τον Μάζουρεξ το 31, αλλά ο Άρης είχε μείνει με 10 ποδοσφαιριστές. Ο Αναγνωστόπουλος που μπήκε έκανε κάποιες σημαντικές αποκρούσεις. Αλλά νομίζω στο δεύτερο γκολ φέρει και αυτό ευθύνη πέρα από τον Σιώπη και την υπόλοιπη άμυνα του Άρη γενικότερα που αδράνησε. Όταν δέχεσαι γκολ από απευθείας κόρνερ, ως τον αδοφύλακα σαφώς και έχεις μεγάλη ευθύνη. Έκανε και κάποιες άλλες κέρδες επεμβάσεις. Εντάξει. Από εκεί πέρα όμως το σημαντικότερο ήταν ότι είχαν αλλάξει ισορροπίες από πολύ νωρίς, από το 30. Και όπως επισήμανε και ο Σάββας Παντελίδης στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, υπήρξε και η κούραση, υπήρξε και η έλλειψη συγκέντρωση για τους παίκτες του Άρη στο κρίσιμο φινάλε, στα καθοριστικά τελευταία λεπτά. Εκεί όπου παρότι οι κυτρινόμαυροι ισοφάρισαν στο γκολ που είχαν δεχτεί, άμεσα μάλιστα απάντησαν με το πλασέ του Ντιγκινί, έφεραν το ματσαίσι, αν και με αριθμητικό μειονέκτημα. Ωστόσο, λήγησαν με αυτό το απευθείας κόρνερ που εκτέλεσε ο παίκτης του Πανετολικού. Εκεί αδράνει από το Σιώπη και ο Αναγνωστόπουλος. Ένα γκολ που σπάνια βλέπουμε να μπαίνει, ειδικότερα στα ελληνικά γήπεδα, με απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Τράβαζε κάποτε ο Χατζηπαναγής. Θυμάμαι να είχε βάλει ο Παύλο Γκαρσία όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ σε μάτς με την Κέρκυρα εκτός έδρας. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Και νομίζω ούτε κι εσείς μπορείτε να θυμείτε πολλά γκολ να μπαίνουν με απευθείας εκτέλεση corner στα ελληνικά γήπεδα. Πάντως, όσοι θυμάστε, όσοι έχετε έτσι πρόχειρα στη μνήμη σας γκολ με απευθείας εκτέλεση corner, πέρα από Χατζη Παναγή και εκείνο του Γκαρσία, μπορείτε να μας τα στείλετε, να μας τα θυμίσετε και σε εμάς. FM και ενώ αποστολή, το όνομα τεπώνυμό σας στο 54526, ο γνωστός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή εδώ στο Λίμπερο. Φυσικά και κάτω από την ανάρτηση για την εκπομπή. Στη σελίδα του Libero 107,4 στο Facebook μπορείτε και εκεί να σχολιάζετε, να θυμίζετε αν θυμάστε πότε ξανά έχετε δει γκολ με απευθείας εκτέλεση corner στα ελληνικά γήπεδα. Και αυτό ήταν και το γκολ το οποίο έτσι έκρινε το τελικό αποτέλεσμα, έδωσε το προβάδισμα στο Πανετολικό. Και από εκεί πέρα ήταν πολύ δύσκολο για τον Άρη να ξαναβρει και δεύτερο γκολ. Άρχισε να μην υπάρχουν και ψυχικά αποθέματα. Όταν αγωνίζει και από το 30 με παίκτη λιγότερο, σίγουρα και αυτό έχει τη σημασία του. Επίσης, τη σημασία του την ξεχωριστή έχει και η νίκη του Πανετολικού, το διπλό του Πανετολικού αυτού του Κλειάνης Βικελίδης, καθώς ήταν το πρώτο της ομάδας του Αγρινίου εκτός έδρας επί του Άρη. Πρώτη νίκη
μέσα στο κλεάν της Βικελίδης στην ιστορία του Πανετολικού, αν μη τι άλλο σημαντικό για την ομάδα του Αγρινού αυτό, αρνητικό έτσι για τον Άρη. Επίσης ήταν ένα διπλό που φέρνει τον Πανετολικό, την ομάδα του Δέλα, που έχει τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, στην πέμπτη θέση, έστω και προσωρινά, καθώς αύριο κρεμούν παιχνίδια. Φυσικά συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Super League. Πάντως η ομάδα του Πανετολικού προσπέρασε τον Άρη στην βαθμολογία, τον έβαλε από κάτω. Ο Άρης έμεινε στους 19 βαθμούς, ο Πανετολικός ανέβηκε στους 21. Προσπέρασμα λοιπόν από την ομάδα του Τραϊανού Δέλα, που είναι αλήθεια, εντάξει, πέρα από το σημερινό παιχνίδι, γενικότερα το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο. Στάθηκε καλά και σε Τούμπα, Καρεσκάκη, στα μάτσα αυτά που είχε και είχε κερδίσει και την ΑΕΚ, στα τρία σερί που είχε με ΠΑΟΚ Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Σήμερα πέρασε με αυτό το ιστορικό διπλό από το κλάν της Βικελίδης. Ο Άρης προβλημάτισε, αποδοκιμάστηκε στο τέλος από τους φιλάθλους. Ακούστηκε νομίζω και από τους τηλεοπτικούς δέκτες έντονα η γιούχα των οπαδών προς την ομάδα του Άρη για αυτό το δεύτερο συνεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα μετά το 4-2 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η δεύτερη σερί ήττα. Και είναι και τρίτο μάτς χωρίς νίκη για τον Άρη, καθώς είχε προηγηθεί και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το ισόπαλο 1-1. Γενικότερα, μετά το καλό ξεκίνημα του Σάββα Παντελίδη, στα τρία τελευταία παιχνίδια ο Άρης προβληματίζει και νομίζω πρέπει να βρει άμεσα τις λύσεις για να κλείσει καλύτερα το έτος, το 2019. Υπάρχει φυσικά την Πέμπτη το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Εργοτέλη στο Παγκρίτιο, που είναι πολύ σημαντικό, καθώς ο Άρης εκεί πέρα δεν έχει περιθώριο γκέλας. Πρέπει να πάει να καθαρίσει το παιχνίδι για να σφραγίσει και την πρόκριση, να συνεχίσει τη φάση των 16 του Κυπέλλου. Ακολουθεί φυσικά και η 15η αγωνιστική, με την οποία θα κλείσει ο πρώτος γύρος και θα ολοκληρωθούν και οι υποχρεώσεις των Κιτρινών Μαυρών για το έτος 2019. Το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για την εορταστική περίοδο είναι την επόμενη Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου στις 7, στην έδρα της Ξάνθης στα Πηγάδια. Ένα, έτσι, αν μη τι άλλο, δύσκολο παιχνίδι για τους Κιτρινών Μαυρούς. Καλούνται όμως να βρουν απαντήσεις, να βρουν τις λύσεις για να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Να δούμε τι άλλο είχαμε, να θυμηθούμε μάλλον τι άλλο είχαμε σήμερα στην Super League, όπου άνοιξε η αυλαία της 14ης αγωνιστικής. Ο Πας Γιάννινα κέρδισε τον Πανιόνιο με 3-1. Ο Άρης τήθηκε από τον Πανετολικό με 1-2 στο κλάν της Βικελίδης. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 2-1 τον Όφη. Αυτά ήταν τα τρία παιχνίδια που υπήρχαν στο σημερινό πρόγραμμα, τα τρία αποτελέσματα αυτά. Ενώ εδώ το παράδοξο είναι του ποδοσφαίρου, αυτό που νομίζω έτσι ξεχωρίζει κιόλας ίσως από τη σημερινή ημέρα. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος είχε ξεκινήσει πολύ άσχημα, με πολύ αρνητικά αποτελέσματα με τον Σάββα Παντελίδη στο τιμόνι, έχει πλησιάσει τον Άρη στον ένα βαθμό. Είναι στους 18 ο Αστέρας Τρίπολης, στους 19 είναι ο Άρης, ο οποίος έχει πλέον αυτό στο Σάββα Παντελίδη στο τιμόνι του. Όχι πως θέλουμε να κατακρίνουμε τον Έλληνα τεχνικό, άλλωστε έχει πολύ μικρό χρονικό διάστημα στον πάγκο του Άρη, στην τεχνική ηγεσία των Κιτρινών Μαυρών, για να κριθεί από τώρα και να βγάλουμε έτσι ασφαλή, σαφή συμπεράσματα για το αν μέχρι στιγμής τα πηγαίνει καλά ή όχι, αλλά έτσι αυτό που παρατηρείται στη βαθμολογία με τον Παράσχο, η ομάδα της Τρίπολης έχει ανακάμψει. Ίσως εντάξει, βέβαια, ούτε και αυτό είναι ασφαλές δείγμα, διότι δουλειά του Σάββα Παντελίδη είναι το σύνολο του Αστέρα Τρίπολης στο μεγαλύτερο βαθμό. Ούτε ο Γιώργος Παράσχο εκεί θα έχει προλάβει να αλλάξει δραματικά την κατάσταση. Ωστόσο, η βαθμολογία λέει ότι ο Αστέρας Τρίπολης είναι στους 18 και ο Άρης είναι στους 19. Αυτή τη στιγμή έχει πλησιάσει η ομάδα της Τρίπολης στον ένα βαθμό. Να δούμε και την βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Βέβαια, κρεμούν τα παιχνίδια στο αυριανό πρόγραμμα, το οποίο θα δούμε προσεχώς. Να δούμε τώρα τη βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στους 35, ο Ατρόμητος είναι στους 28, ο Ολυμπιακός 27 και η ΑΕΚ στους 23. Βέβαια, δεν έχει αγωνιστεί κανείς του σήμερα. Ο Πανετολικός ανέβηκε στην 5η θέση με 21 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 19, ο Άρης 19 και η Ξάνθη. Ο Άρης έπαιξε σήμερα, βέβαια. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο, όπως και η Ξάνθη, οπότε μπορούν να ξεφύγουν. Ο Αστέρας Τρίπολης έπαιξε και αυτό σήμερα, κέρδισε, είναι στους 18, ο Πανιόνιος στους 18, η Λάρισα στους 14, ο Πας Γιάννινα ανέβηκε και αυτό στους 14, η Λάρισα βέβαια παίζει και αυτή αύριο, υποδέχεται την ΑΕΚ, η Λαμία είναι στους 11, ο Όφης στους 11 επίσης, ο Λεβαδιακός στους 8 και στην τελευταία θέση ο Ουράγος Απόλλωνος Σμύρνης, που νομίζω έχει πολύ λίγα περιθώρια, έχει πολύ λίγες ελπίδες, αν έχει βέβαια λιγοστές ελπίδες, μαθηματικές τουλάχιστον έχει μέχρι το τέλος, για να μπορέσει να σώσει τη χρονιά, να διατηρηθεί η Super League. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Στο αυριανό πρόγραμμα τώρα έχουμε στις 4 Απόλλωνος Σμύρνης Ξάνθη, στις 5 και 4 ΑΕΛ ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που νομίζω συγκεντρώνει τα βλέμματα κυρίως λόγω των όσων έχουν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες, με όλα αυτά τα σκηνικά που είδαμε με τον Αλέξη Κούγια, τις δηλώσεις, το παραδίδω τα δελτία, τα παίρνω πίσω μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, όλος αυτός ο ντόρος που είχε σηκωθεί, το δεν θα κατέβουμε να παίξουμε και όλα αυτά τα γνωστά, έτσι, τα ωραία του ελληνικού πρωταθλήματος που είδαμε για άλλη μια εβδομάδα από τον Αλέξη Κούγια εκεί στην Λάρισα. Αύριο το μάτς με την ΑΕΚ 5 και 4, η ΑΕΚ η οποία ολοκλήρωσε και τις υποχρεώσεις της στο Champions League σε μια εφιαλτική πορεία πραγματικά,
με 0 βαθμούς, με 0 τελικές στην εστία στα 3 εκτός έδρας παιχνίδια της. Είναι πραγματικά πάρα πολύ αποτυχημένη η παρουσία στη φάση των ομίλων για την Ένωση στο Champions League. Και μόνο προβληματισμό έχει δημιουργήσει. Και πώς αλλιώς άλλωστε, χειρότερη ελληνική ομάδα. Βέβαια, είδαμε και τον ΠΑΟΚ προχθές να αποτυγχάνει με αυτό το 1-3 από την Μπαντέ Μπορίσοφ στην Τούμπα, που έχει φέρει επίσης ένα μικρό προβληματισμό. Βέβαια, στον ΠΑΟΚ έχουν το μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Ενώ υπάρχουν και νεότερα από το ρεπορτάζ που θέλει τους Βιερίνια και Πέλκα να έχουν υποστεί προβλήματα τραυματισμών. Θλάσσιο Βιερίνια, μια κάκωση. Ο Πέλκας 10 μέρες εκτός, ο Έλληνας 3 εβδομάδες εκτός, ο Πορτογάλος. Και θα χάσουν τα δύο τελευταία παιχνίδια πριν τη διακοπή. Το μάτς με τον Λεβαδιακό και το μάτς με τον Μπας Γιάννενα και το μάτς κυπέλου με τον Άιτο Σπάντον που υπάρχει την Πέμπτη. Πάω βέβαια έχει προκριθεί εξάλλου στο κύπελο. Πάντως θα τους έχει στη διάθεση του Λουτσέσκου ξανά από το νέο έτος και τους δύο από το 2019. Και μετά από αυτή την παρένθεση συνεχίζουμε με το πρόγραμμα, καθώς αύριο στις 7 επίσης πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο ΆΚΑ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον μάτς αυτό. Στους 28 είναι ο Ατρόμητος, 19 ο Παναθηναϊκός. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε την κόντρα αυτή μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λαμία επίσης αύριο στις 7.30 και την Δευτέρα η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει της 14ης αγωνιστικής Super League με το μάτς στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ στις 7.30 φυσικά μετάδοση από το Σταύρο Κόλκα, περιγραφή εδώ στο Λίμπερο 107,4. Να συνεχίσουμε με Football League, εκεί όπου ο Ηρακλής, έτσι όπως έπαιξαν και πολλά μία στους τίτλους του, συνεχίζεται το δράμα για τον Γυραιό, ο οποίος δεν τα κατάφερε ούτε στη δράμα σήμερα. Γνώρισε άλλη μία ήττα, μια απογοητευτική εμφάνιση. Ήταν η πέμπτη ήττα του στις 9 πρώτες αγωνιστικές, με 2-0 από την Δόξα. Απογοητευτική εμφάνιση από δοκιμασίες και πάλι από οπαδούς του Γυραιού που βρέθηκαν στην δράμα. Έντονος προβληματισμός και στον Τον Παπαδόπουλο. Θα μας τα πει αναλυτικό τραγείο Γιάννη Σαλεπάκη στην συνέχεια. Ο Ηρακλής, ο οποίος απογοητεύει και φαίνεται ότι από νωρίς μένει πάρα πολύ πίσω και πιθανώς να χάσει το τρένο της ανόδου. Θα δούμε και τη βαθμολογία συνέχεια. Σήμερα είχαμε λοιπόν η Ρόδοτος Βόλος 0-2. Πολύ σημαντικό διπλό για την ομάδα του Βόλου που είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Δόξα Δράμας Ηρακλής 2-0. Ο Σαλβαδόρ στο 9. Σαλβαδόρ Πέρεθ Μαρτίνεθ, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Στο 9 το 1-0 και ο Κουσκουνάς στο 40 το 2-0. Κέρκυρα Τρίκαλα 1-1 και Αιγινιακός Εργοτέλης 1-0. Αυτά είναι τα σημερινά αποτελέσματα. Αύριο στις 3 Σπάρτη Πλατανιάς είναι και το μάτς που δείχνει τηλεοπτικά η ER3. Καρασκιά και Σάρτα Σάιτο Σπάτων, Απόλλων Πόντου Λάρισας εδώ στην Καλαμαριά και Αόχη Σαμικός Παναχαϊκή. Όλα τα παιχνίδια στις 3 για την ένατη αγωνιστική της Football League, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο. Η βαθμολογία έχει ως εξής: ο Βόλος είναι πρώτος με 22 βαθμούς, Απόλλων Λάρισας έχει 20, 17 η Κέρκυρα, 15 ο Πλατανιάς και η Δόξα Δράμας, η οποία ανέβηκε ψηλά στη βαθμολογία. Ο Εργοτέλης στους 14, ο Ερόδοτος στους 12, η Παναχαϊκή 11, 10 ο Καρασκιά και Σάρτα 10 και ο Ηρακλής στη 10η θέση πλέον. 11ος ο Αιγινιακός με 9. Ο Απόλλων Πόντου έχει 8. Παίζει αύριο όμως και μπορεί να αφήσει πίσω του και τον Ηρακλή, αν καταφέρει να κερδίσει τον Απόλλων Λάρισας, ο οποίος βέβαια είναι στη δεύτερη θέση με 20 βαθμούς και θέλει το διπλό για να ξαναπατήσει κορυφή, να αφήσει πίσω τον Βόλο, φτάνοντας στους 23 βαθμούς. Τα Τρίκαλα έχουν 7 στη 13η θέση. Η Σπάρτη έχει 6. Ο Αίτος Πάτων 6. Και στην τελευταία θέση ο Όχης Αμικός με 5 βαθμούς και υποδέχεται αύριο την Παναχαϊκή. Και να πάμε και στο μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε επίσης δράση πλήρη σήμερα στην Basket League, στην ένατη αγωνιστική της Basket League. Νωρίς το μεσημέρι, στο πρώτο μάτς της ημέρας, ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού με 86-67. Ρέθυμνο Κίμη 78-64, σημαντική νίκη αυτή για το Ρέθυμνο. Λαύριο, συγγνώμη, ΑΕΚ Λαύριο 83-64, εύκολα η Ένωση. Περιστέρη Πανιόνιος 74-71, σε ένα μάτς που κρίθηκε στο φινάλε, συναρπαστικό το παιχνίδι αυτό. Το Περιστέρη επέστρεψε στις νίκες, είχε γνωρίσει την πρώτη του ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ την περασμένη Δευτέρα. Μόλις μία ήττα έχει στο πρωτάθλημα μετά από 9 αγωνιστικές στο Περιστέρη, επέστρεψε σήμερα στις νίκες, δύσκολα βέβαια απέναντι στον Πανιόνιο. Ο Άρης δεν τα κατάφερε στην Πάτρα, ιτήθηκε με 71-61. Ξύπνησε λίγο αργά η αλήθεια στο φινάλε. Προσπάθησε να διεκδικήσει ό,τι μπορούσε, αν και είχε μείνει μέχρι και με 20 πόντους πίσω στην τρίτη περίοδο με 51-31. Προσπάθησε, το πάλεψε, δεν τα κατάφερε. Αποδοκιμασίες έντονες στο φινάλε από τους οπαδούς του Άρη που βρέθηκαν στην Πάτρα. Προς τους παίκτες οι αποδοκιμασίες, θα μας τα πει και ο Σταμάτης Μουρελής στη συνέχεια, πιο αναλυτικά. Αύριο, Κυριακή 16 του μηνός, στις 3 Χολαργός ύφεστος Λίμνου και στις 5 το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παλατάκι. Θέλοντας φυσικά να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα με φόρα από την πολύ θετική πορεία που διαγράφει το τελευταίο διάστημα η ομάδα του Λέω Παθεοδόρου. Μεσοβδόμαδα την περασμένη Τετάρτη κέρδισε
και την Βενέτσια στο Παλατάκι σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με τρομερή εμφάνιση. Οι ασπρόμαυροι τα πηγαίνουν πολύ καλά το τελευταίο διάστημα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχουν 9 νίκες στα 10 τελευταία παιχνίδια, 5 σερή νίκες στην Ευρώπη στο Basketball Champions League. Πολύ καλή πορεία. Θέλουν να τη συνεχίσουν αύριο με μια ακόμη μεγάλη νίκη απέναντι βέβαια στον Παναθηναϊκό που είναι αίτητος και πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα. Μόνο εύκολο δεν είναι σαφώς το παιχνίδι. Θα παίξει και ο Τέπιτς εκεί που ήταν αμφίβολος. Θα είναι στη διάθεση του Λίου Παθεοδόρου. Θα δούμε περισσότερα και στην συνέχεια. Σήμερα είχαμε και ντέρμπι στο βόλεϊ, εκεί όπου στο Πάοκ Sports Arena ο Πάοκ ιτήθηκε με 0-3 σετ από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Αγωνιστική η οποία στην βόλεϊ λίγκ ήταν η 10η αυτή. Ο Πάοκ ιτήθηκε με 0-3. Είχε προηγηθεί, θυμίζω, την περασμένη Τετάρτη και ήττα από τον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του League Cup. Στο Ready το παιχνίδι εκείνο είχε προηγηθεί ο Πάοκ με ένα 0 σετ, αλλά με ανατροπή ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-1, προκρίθηκε στο τελικό του League Cup. Σήμερα ήθελε μια άτυπη ρεβάν στο δικέφαλο, δεν τα κατάφερε και μάλιστα ιτήθηκε και πιο εύκολα από ό,τι σε εκείνο το παιχνίδι την περασμένη Τετάρτη στον Πειραιά. 3-0 σετ. Πέρασε άνετα ο Ολυμπιακός, που είναι πρωτοπόρος με 24 βαθμούς. Στους 17 έχει μείνει ο ΠΑΟΚ. Στην δεύτερη θέση τύχηκε και ο Ηρακλής σήμερα για τη 10η αγωνιστική από τον Παβοχαϊκό με 3-0 σετ επίσης. Θα μας τα πει και αυτά ο Γιάννης Αλεπάκης στα Κιανόλευκα στην συνέχεια. Ήττες λοιπόν και για τους δύο ομάδες πόλης στην Volley League. Από εκεί και πέρα θα δούμε συνέχεια και για τα διεθνή περισσότερα. Θα έχουμε και σχόλια για το Άρη Αστέρας Τρίπολης από τους ρεπόρτερ του Άρη και από τον Χρυσάνο Τσαλτίδη και από τον Νίκο Παδόπουλο και από τον Ζάχο Ντρούλη. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα, το οποίο θα πάμε σιγά σιγά καθώς έχουμε φτάσει στις 10.30. Να πούμε ότι στο ημίχρονο του Ντέρμπι ντε λα Μόλε στο Τωρίνο, Τωρίνο Γιουβέντους 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Κάπως έτσι θα πάμε στο πρώτο μας break για το απόψινο post-game. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο. Θα επιστρέψουμε με πολλά πολλά περισσότερα και ενδιαφέροντα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Post-game στο... με Γιώργο Παναγιωτήτη στο μικρόφωνο, Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα σας με όλο το post-game της σημερινής αγωνιστικής δράσης. Και όχι μόνο. Είδαμε νωρίτερα συνοπτικά έτσι, αποτελέσματα, βαθμολογίες, Super League, Football League, Basket League, Volley. Θα δούμε φυσικά αναλυτικότερα τα πράγματα και στην συνέχεια. Θα δούμε και τι έχουμε αύριο. Ενώ βλέπω ένα ωραίο στατιστικό τώρα, έτσι, ενδιαφέρον από το ματς του Άρη με τον Πανετολικό, πέρα από αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, πως ήταν το πρώτο διπλό του Πανετολικού μες στο Κλειάνδης Βικελίδης επί του Άρη. Οι φίλοι του Άρη δεν είχαν δει τερματοφύλακα της ομάδας του να αποβάλλεται σε εντός έδρας αγώνα εδώ και 28 χρόνια, όπως διαβάζω στο επίσημο site της Super League. Φυσικά σήμερα αποβλήθηκε ο Χουλιάν Κουέστα στο 28 λεπτό. Μάλιστα, ο Κουέστα ανατρέποντας τον Μωράρα έγινε ο πρώτος ξένος τερματοφύλακας στην ιστορία του Άρη που βλέπει κόκκινη κάρτα στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Πρωτιά αυτή, για τον αρνητική πρωτιά βέβαια, για τον Ισπανό. Επίσης, έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας του Άρη που αποβάλλεται μετά το 2012, όταν είχε αποβληθεί ο Σιφάκης στο Γιώργος Καραϊσκάκης σε μάτς κοντρά στον Ολυμπιακό. Και ακόμα ο Ισπανός είναι ο δεύτερος μόλις τερματοφύλακας του Άρη που αποβάλλεται στο Κλειάνδης Βικελίδης σε αγώνα πρωταθλήματος από καταβολή πρώτης εθνικής. Ο άλλος ήταν πριν από 28 χρόνια, ο Αλέκος Κατσιαούνης στις 15 Σεπτεμβρίου του 1990 στον αγώνα Άρης Ηρακλής 0-0 τότε ισόπαλο το παιχνίδι. Από τότε ο Άρης είχε 5 ακόμα αποβολές θεματοφυλάκων, όλες εκτός έδρας. Συγκεκριμένα Κατσιαούνης στο 90 στη Λιβαδιά, Καρκαμάνης στο 94 στη Νεάπολη, Κατριανάκης στο 98 στη Ριζούπολη, Σιφάκης στο 2009 στην Τρίπολη και πάλι ο Σιφάκης στο 2012 στο Καραϊσκάκι. Ενδιαφέροντα αυτά τα στατιστικά, με τι άλλο που παρουσιάζει η Super League και έχουν να κάνουν με τη σημερινή αποβολή του Κουέστα. Για την οποία θα ρωτήσω αμέσως πώς την είδε το Ζάχο Ντρούλινγκ, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τον καλησπέριζουμε. Τι γίνεται, Ζάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνουμε. Μια χαρά, εσύ. Πιστεύεις και εσύ ότι. Ναι, λογικό θα μου πεις. Δεν είμαστε καλά. Ναι, αυτό έτσι. Αν και κατευθυνόμαστε προς το Εσκομπάρι και το χορηγό μας να πάμε να πιούμε τον πικρό καφέ της Παρτιζάν. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Για αλλιώς ξεκίνησε η βραδιά μας και αλλιώς θα πάει. Ναι. Η διάθεση δεν υπάρχει, λογικό είναι. Λογικό. Τι με ρώτησες, για την αποβολή, επειδή ανέφερα αυτό το στατιστικό. Ωραία. Τώρα που βλέπω στο site του Super League, ότι είχε 28 χρόνια να αποβληθεί ο φύλακας του Άρη μέσα στο Κλειάνδης Βικελίδης. Πιστεύεις ότι ήταν η φάση αυτή που έκρινε το παιχνίδι και την εξέλιξή του? Ωραία. Όχι τόσο γιατί το πέναλτι δεν μπήκε, θα μου πεις, αλλά όταν παίζει ο Άρης το 30 με 10, ίσως λίγο να δικαιολογείται και το ότι στο τέλος δεν κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε. Καταρχήν, επειδή εγώ ήμουν στο γήπεδο, να σου πω την αλήθεια, λίγο εκεί την είδαμε μία φορά τη φάση, γιατί ήμουν στα επίσημα, την είδαμε λίγο στην επανάληψη. Φυσικά και είναι πέναλτι, διότι νομίζω τον κρατάει ο Κουέστα από το... λίγο τον μπαίνει το πόδι, λίγο τον κρατάει και λίγο το σορτσά και κάτι τέτοιο φαίνεται. Ναι, μία ναι. φορά το είδα, για να λέω. Του τράβηξε το σορτσάκι. Αλλά βέβαια, ναι, βέβαια είναι από αυτές τις
Τέτοιος δεν ξέρω αν δίπλα του υπήρχαν και άλλοι παίκτες, δεν το είδα μία φορά. Κοίταξε, είναι ο Δελιζήσης, έχει προλάβει να καλύψει το χώρο, είναι δίπλα. Και σύμφωνα με βάση το νέο κανονισμό της FIFA, γιατί έχει καλάξει ο κανονισμός με τον τελευταίο παίχτη και όλο αυτό που ξέραμε τα τελευταία χρόνια, είναι στην διακριτική ευχαίρεια του διαιτητή για το αν θα βγάλει κίτρινη κόκκινη. Απλά εγώ νομίζω έτσι όπως ήταν τη φάση, βγάζει κόκκινη και τον αποβάλλει ευθείας, κυρίως γιατί δεν έχει πρόθεση να πάει προς την μπάλα. Δηλαδή η μπάλα έχει περάσει μπροστά και κοιτάει πώς θα τον τραβήξει από το σορτσάκι. Δεν έχει πρόθεση να παίξει για την μπάλα. Εγώ επειδή δεν ξέρω τόσο καλά τους κανονισμούς, γιατί αν το θυμάμαι από τα προηγούμενα χρόνια, σε ίδιες περιπτώσεις βλέπαμε αυτούς τους κριτικούς, τους διαιτητές τους στις τηλεοράσεις, που ο ένας για την ίδια φάση έλεγε το ένα και ο άλλος έλεγε το άλλο. Εγώ έχω πιο πολύ εμπιστοσύνη στα ματάκια μου. Φυσικά δεν ξέρω όλους τους κανονισμούς, ούτε αυτοί πότε αλλάζουν, αλλά μόνο μου αρκεί αυτό που λες ότι είναι στη διακριτική ευκαιρία να βγάλει κίτρινη κόκκινη. Εντάξει. Εφόσον την έβγαλε, την έβγαλε κόκκινη. Αν μου ρωτάς, εντάξει, αν μένει μια ομάδα από το 30 με 10, λογικό ότι έχει ντεζαβαντάζ. Μπορεί να μην μπήκε το πέναλτι. Η άλλη είναι μια κοντρολαρισμένη ομάδα που φυσικά το αδύνατο της σημείο, γιατί τα λέγαμε και όλη τη βδομάδα σε εκπομπές με τον Τάσο, από ότι την είχα δει με τον Απόλλωνα του Τενέ, το αδύνατο σημείο αυτής της ομάδας είναι πίσω. Δηλαδή η άμυνά της. Και φάνηκε αυτό και στο σημερινό παιχνίδι, ότι παρότι ο Άρης ήταν 10 με 10 παίκτες και τους πίεσε και ευκαιρίες έκανε, απλά για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να τελειώσει τις φάσεις, δεν μπόρεσε να βάλει τα γκολ, ήταν και σε κάποιες περιπτώσεις άτυχος. Εντάξει, πιστεύω τώρα για να σου πω έτσι λίγα γενικά πράγματα, από ό,τι τα είδα εγώ και το παιχνίδι. Ο Άρης το πρώτο 15 λεπτό ήταν καλός, φάνηκε ότι καλά, δεν λέμε εντυπωσιακά. Καλός ήταν, καλός. Πήγε με διάθεση, ότι... όχι όπως τον είδαμε σε πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι, ας πούμε. Ακριβώς. Φάνηκε ότι επειδή με αυτό το μάτι έτσι όπως πάει, θα έρθει και τον γκολ αργά ή γρήγορα. Έκανε δηλαδή στον 10ο λεπτό, θυμάμαι, είχε δύο έτσι ευκαιρίες. Δεν λέμε κλασικές, αλλά είχε ευκαιρίες, δύο περιπτώσεις καλές. Και φαινόταν ότι θα είναι ένα μάτι το οποίο εύκολα, δύσκολα θα το κερδίσει. Με την αποβολή φυσικά άλλαξαν τα δεδομένα. Από ένα τραγικό λάθος φυσικά του Δελιζήση, όπως τραγικό λάθος είναι και το δεύτερο γκολ. Δηλαδή και τα δύο γκολ στην ουσία για μένα είναι αυτογκολ. Αδράνειες, ναι. Δηλαδή λάθη που δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση, έτσι. Εδώ έχω τώρα το φίλο μου που μου λέει, τον Ηλία που πηγαίνουμε μαζί, μου λέει γιατί δεν άφησε, μου λέει ο Κουέστα. Και είναι μια εύλογη απορία όλων μας, αλλά όταν είσαι μέσα στο γήπεδο κάνεις και κάποιες αισθηκτόδες θεωροκινήσεις, γιατί δεν τον άφησε, λέει, να βάλει τον γκολ, μπορείς άμα το γυρίσουμε, να ήταν 11 με 11. Είναι λογική η απορία του Ηλία, του φίλου μου εδώ πέρα. Το έκανε το πέναλτι όμως, τον απέβαλε, δεν τον έβγαλε κίτρινη, τον έβγαλε κόκκινη. Θεωρώ, ήθελα να το πω τελευταίο, αλλά μου δίνεις εδώ πέρα, θεωρώ ότι αυτό το πέναλτι που μας έδωσε με τον Παναθηναϊκό και πόσο πολύ πολυδιαφημίστηκε ότι πόντος δεν ήταν πέναλτι, δεν μπορούμε να λέμε ότι ήταν πέναλτι, ο Άρης θα το πλήρωνε αργά ή γρήγορα, διότι τον Άρη ό,τι του δίνεται, έστω αν του δοθεί ένα ψίκουλο υπέρ, πρέπει μετά να το πάρουμε το ψίκουλο πίσω και προφανώς όχι μόνο ψίκουλο και ολόκληρο καρβέλι. Έτσι λέω εγώ, αυτό μας έχει δείξει και η προϊστορία. Ο Άρης σήμερα ήταν τραγικός όλος, μετά το 15ο λεπτό, συγγνώμη, ήταν τραγική όλη η ομάδα, όλη, από τον προπονητή μέχρι τον τελευταίο παίκτη. Ένα 15 λεπτό μπορώ να επιζήσασα αυτής της τραγωδίας της σημερινής. Είναι, πιστεύω, ο Μπρούνο Γκάμα εκεί στο δεύτερο ημίχρονο και ο Βέλεθ ήταν καλός και φυσικά ο Ματίγια, ο οποίος ό,τι καλό επιθετικά γινόταν περνούσε από τα πόδια του. Εγώ αυτά είδα. Τώρα θέλω να πω κάτι για τον κύριο Παντελίδη. Ναι. Καλό είναι όταν υπάρχουν ήττες να λέμε φυσικά και τα λάθη, γιατί το ποδόσφαιρο παιχνίδι λαθών, να λέμε τα λάθη των άλλων, να λένε τα λάθη και τα δικά μας όμως, να μην λέμε μόνο των άλλων τα λάθη, γιατί προφανώς και αυτός είναι μέρος του παιχνιδιού, δεν μπορεί να τα κάνει όλα σωστά αυτός και να παρουσιάζει αυτή την εικόνα η ομάδα, και σε κάποια στιγμή αν υπάρχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης να βγει και να το πει. Δεν είναι κακό και είναι εκεί κοντά στον ένα μήνα στην ομάδα. Αν φυσική κατάσταση την πήρε, ξέρω εγώ, η ομάδα να μπορεί μέχρι το 60 να τρέχει, περιμένω μέσα σε ένα μήνα να μπορεί να τρέχει μέχρι το 65, να μπορεί να τρέχει μέχρι το 70. Δηλαδή τι θα γίνει, αν την πήρε την ομάδα με μια αλφα φυσική κατάσταση, αυτό δεν διορθώνεται μέχρι το τέλος πρωταθλήματος. Αν υπάρχει, λέω εγώ, αυτό το πρόβλημα, γιατί σήμερα παρότι με 10 παίκτες, ο Άρης πήρε μέχρι το 90. Άρα λέω ότι είναι σχεδόν ένα μήνα ο κύριος Παντελίδης, εγώ δεν έχω δει καμία βελτίωση στην ομάδα. Εγώ αυτό βλέπω, βελτίωση δεν έχω δει. Για τη φυσική κατάσταση, αν υπάρχει πρόβλημα να το πει, να το πει. Τι, δηλαδή, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να μην μπορεί να πει ο επόμενος προπονητής και τα καλά φυσικά που έχει βρει και τα άσχημα.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι ταμπού είναι αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πες άνθρωπε, βρήκα μια ομάδα, τουλάχιστον πες έτσι. Που δεν είναι όσο προπονημένη θα ήθελα. Είναι κακό. Ναι. Είναι κακό. Πες το αν υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά πες και τα δικά σου λάθη. Πες και τα δικά σου. Γιατί σήμερα, πού πιστεύεις κυρίως ότι οφείλεται, από πλευράς Παντελή δηλαδή, τη δική του διαχείριση, τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να έχει κάνει ίσως διαφορετικά μετά την κόκκινη για να διαχειρίσει το παιχνίδι πιο θετικά? Ναι, καταρχήν, αλλά δηλαδή χάνουμε. Θέλουμε να ισοφαρίσουμε έστω και με 10. Γίνε λίγο πιο πολύ, ρίσκαρε πιο πολύ. Είτε 0-1 χάσουμε, είτε 0-2-0-3, το ίδιο πράγμα είναι. Είτε 1-2 όταν είναι, ρίσκαρε λίγο περισσότερο. Βάλε κάποιο, δεν ξέρω εγώ ποιο, βάλε μένα από μέσα, δεν ξέρω. Στο 80 και πάλι πήγε ο Ναζλίνης, θα μου πεις, δεν είχε κι άλλον. Ας πάνω, δεν θέλω να πω κάτι για το... Τέλος πάντων, δεν θέλω. Λοιπόν, κάνε ρίσκαρε, κάνε κάτι, δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν ξέρω, κάποιοι ήταν στον πάγκο. Ρίσκαρε. Βγάλε ένα αμυντικό, βάλε επιθετικό. Δηλαδή, αν γίνει ένα 3 και που έγινε, μείνει ένα 2, τι έγινε δηλαδή, τώρα μεγάλη δουλειά. Βέβαια... Αν βρίσκει ένα 3 και ένα 4. Ναι, βέβαια, Ζάχο, εντάξει, ναι. Σωστά στέκεσαι και στον Παντελίδη στη διαχείρισή του. Και όπως λες, δεν πρέπει να και αυτό να επιλείψει ευθύνες, αλλά... Τώρα το δεύτερο γκολ, έτσι όπως μπαίνει από το κόρνερ, με το σιώπη να ανοίγει τα πόδια, τον Αγνωστόπουλο στην κλειστή γωνία, δηλαδή είναι λάθη που σε αυτό το επίπεδο μένα, ατομικά δεν δικαιολογούνται, έτσι. Ναι, για μένα, σου είπα, για τα δύο και τα δύο πιστεύω ότι είναι αυτό το γκολ, εντάξει. Πιστεύω ότι είναι το χειρότερο, μια που είπες για το σιώπη που τον αγαπάμε γιατί τον βλέπουμε να προσπαθεί, όχι ότι σήμερα δεν προσπάθησες, πιστεύω ότι πρέπει να είναι, δεν ξέρω να τους το ρωτήσεις, πρέπει να είναι το χειρότερο παιχνίδι της καριέρας του σιώπη. Δεν κέρδισε ούτε μία μονομαχία, δεν λέω για τον γκολ μόνο. Και τον κόλ να μην υπήρχε, το ίδιο θα σου έλεγα. Ναι, δεν κέρδισε ούτε μία μονομαχία. Τα λάθη που έκανε πιστεύω ότι τα έχει κάνει μαζεμένα σε παιχνίδι σε όλη του την καριέρα. Δεν κέρδισε ούτε μία μονομαχία. Δεν ξέρω. Και στον κόλ φυσικά είναι μεγαλύτερο το δικό του, η δική του ευθύνη. Αλλά φυσικά φταίει για μένα και ο τέτοιος, ο Αναγνωστόπουλος. Ναι, στην κλειστή γωνία. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι μετά τον Κουέστα. Λίγο κατημύρης και δεν ξέρω, δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία έτσι σοβαρή εγγύηση μετά τον Κουέστα για τα δοκάρια του Άρη. Ο κατημύρης εγώ θα τον προτιμούσα από τον Αγροστόπουλο, ήταν και σχολείο μου παλιότερο αυτό, όταν το είχαμε θέσει ποιος από τους δύο προτιμάτε, θεωρώ είχα πει τον κατημύρη. Μπορώ να κάνω και λάθος. Δεν θεωρώ τον Αναγνωστόπουλο κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, ένα παιδί προσπαθεί μέχρι εκεί. Για μένα φταίει και αυτό στον γκολ. Από την κλειστή γωνία, όχι τίποτα. Να πάει, ξέρω εγώ, κανένα απευθείας κόρνερ και να πω, έκανε λάθος ο Σιώπης, αλλά και δεν ήταν τόσο δυνατό το χτύπημα και θα μπορούσε να αντιδράσει. Η μόνη του αντίδραση ήταν να τις μπρώξει πιο βαθιά στα δίχτυα. Ναι. Τον έχουμε τον Ζάχο, έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Α, έλα, σε ακούμε Ζάχο πάλι. Αυτά, όχι. Με αυτά και με αυτά, πλέον ο Άρης από εκεί που είχε μια σχετική ευχαίρεια, όχι τίποτα ιδιαίτερο, όσον αφορά τις θέσεις που οδηγούν στο ΕΦΑ, τώρα βρίσκεται και από κάτω και πλέον θα πάει στην Ξάνθη να παίξει με την πλάση στον τοίχο για ένα αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει ούτε το χ πλέον, έτσι όπως τα κατάφερε. Και φυσικά επαναλαμβάνω και το σχόλιο μου παλαιότερο σε σένα, ότι είναι πολύ σημαντικό το μάτς του κυπέλου με τον Εργοτέλη. Μην έχουμε τίποτα αναγούλες εκεί πέρα. Γιατί το κύπελο παραμένει σε όποια θέση και να νουάρεις, είτε δεύτερος ήταν που λέει ο λόγος, υπερβολή αυτό, είτε σε αυτή τη θέση, ακόμη και αν χάσει την Ξάνθη, παραμένει στόχος του Άρη. Ναι. Παραμένει στόχος του Άρη. Δεν βλέπω καμιά ομάδα αχτύπητη εγώ να κεντάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παραμένει ο στόχος του Άρη και πρέπει να τον κυνηγήσει μέχρι τέλος. Μην έχουμε τίποτα να γούλε στην Κρήτη, γιατί μετά δύσκολα. Και μετά από αυτές τις δύο σερί ήττες, ήδη σήμερα υπήρχαν αποδοκιμασίες στο Βικελίδης. Νομίζω εντάξει, δεν σηκώνει περιθώρια για αγγέλα την Πέμπτη με τίποτα. Ναι. Πρέπει να είναι σοβαρή η ομάδα του Άρη να το πάρει. Όποιος είναι στον Άρη και σε έναν Άρη που έχει 48 χρόνια να πάρει τίτλο, πρέπει να ξέρει ότι ζει με την πίεση. Όποιος δεν μπορεί την πίεση, να, στο καλό να παραδώσει τα ξέρω εγώ, όπλα, κράνη και τα λοιπά πράγματα και να πάει στο καλό της Παναγίας. Όποιος δεν μπορεί την πίεση, στο καλό. Όποιος μπορεί να κάτσει και να προσφέρει. Απλό είναι. Είναι πολύ απλό. Δεν ξέρω τι άλλο. Αν έχεις κάτι να με ρωτήσεις, Γιώργο. Αυτά νομίζω, Ζάχο, τα καλύψαμε. Εντάξει, τώρα ακολουθεί το παιχνίδι της Πέμπτης. Θα έχετε περισσότερα να πείτε και από Δευτέρα. Στην εκπομπή Δευτέρα βασικά είναι το μάτι του. Καλά, και το καλά, ναι, έγινε Ζάχο, καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Ζάχο Ντρούλινγκ, το πρώτο δικό του σχόλιο για το μάτς του Άρη, για την ήττα των Κιτρινών Μαυρών από τον Πανετολικό με ένα 2 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα μάτς που τα είχε όλα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Είχε και αποδοκιμασία στο φινάλε και προς τον Θόδωρο Καρυπίδη και προς τον Τύρο Διαμαντόπουλο και προς τους παίκτες. Για την δεύτερη σερί ήττα του Άρη, εντός έδρας από τον Πανετολικό. Εντάξει, δεν είναι ένα αποτέλεσμα που μπορεί να το δεχτεί εύκολα ο κόσμος του Άρη. Λογικό ήταν σε ένα σημείο να υπάρχουν και αποδοκιμασίες. Να δώσουμε ένα τελικό αποτέλεσμα από το Βέλγιο
Έτσι, μια σύντομη παρένθεση. Λόκερν συντρούνται 2-0, ενώ στο 66ο λεπτό, αν βλέπω καλά. Αντβέρπ Βάλαντ είναι στο 0-1. Στην Ιταλία μένει το 0-0 στο ντέρμπι του Τωρίνο. Στο 62ο λεπτό, ενώ η Γιούβε πιέζει όλο και περισσότερο για να πετύχει εκείνη τον γκολ. Η Τωρίνο έχει δώσει μέτρα όσο περνάει η ώρα. Στο σημαντικότερο μάτς βραδιάς από τα διεθνή, από τα ευρωπαϊκά που είναι σε εξέλιξη. Στην Ισπανία έχουμε βέβαια επίσης σε εξέλιξη παιχνίδι στο 54, Eibar Valencia 0-1. Βαλένθια, η οποία έχει κερδίσει μεσοβδόμαδα και τη Manchester United σε αδιάφορο βέβαια βαθμολογικά παιχνίδι στον όμιλο του Champions League. Στο Europa League θα συνεχίσει η Βαλένθια. Αυτά έτσι μια σύντομη παρένθεση από τα διεθνή. Λέγαμε νωρίτερα για τον Κουέστα και για τα αρνητικά ρεκόρ της αποβολής του. Που ήταν η πρώτη μετά από 28 χρόνια εντός έδρας για τον φύλακα του Άρη. Ο Κουέστα, ο οποίος βέβαια να σημειώσουμε εδώ, αυτό είναι το θετικό για τον Άρη και για τον ίδιο τον Ισπανό τον goalkeeper, ότι θα εκτίσει την ποινή του στο μάτς της Πέμπτης για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου κοντρα στον Εργοτέλη. Επομένως, στο μάτς της επόμενης Κυριακής με την Ξάνθη στα πηγάδια για την 15η αγωνιστική του Super League θα είναι κανονικά παρόν στην εστία ο Ισπανός εκτός απρόπτου. Μετά την σημερινή του αποβολή θα εκτίσει το κύπελο και θα επιστρέψει στο μάτς πρωταθλήματος με την Ξάνθη στα πηγάδια. Έχουμε μια ματιά στα στατιστικά τώρα στο επίσημο site Super League. Ο Πανετολικός είναι η ομάδα που σκοράρει κατά μέσο όρο ένα γκολ ανά 5,6 τελικές προσπάθειες. Είναι η πιο εύστοχη ομάδα, αν το δούμε έτσι, σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, με τις λιγότερες τελικές προσπάθειες έχει σκοράρει τα περισσότερα τέρματα αναλογικά. Σκοράρει δηλαδή πιο εύκολα από τις άλλες. Χρειάζεται λιγότερες τελικές προσπάθειες για να πετύχει γκολ. Σήμερα, βέβαια, αν και ο μέσος όρος της στο πρωτάθλημα σε αυτές τις 14 πρώτες αγωνιστικές, 13 μάλλον μέχρι το σημερινό παιχνίδι, πριν από το σημερινό παιχνίδι, είχε 7,6 τελικές προσπάθειες μέσο όρο ανά αγώνα. Ωστόσο, σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο μάτς με τον Άρη, έκανε 12 τελικές προσπάθειες. Γι' αυτό ήθελα να το ψάξω το συγκεκριμένο στατιστικό, γιατί είχε αναφερθεί αυτό πριν από το μάτς με τον Άρη, ότι είχε πετυχαίνει γκολ με τις λιγότερες τελικές προσπάθειες. Σήμερα, ωστόσο, αν και ο μέσος όρος ήταν 7,6, έκανε 12 τελικές μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης, κοντά στην άμυνα του Άρη. Βέβαια, σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει το ότι για πάνω από μία ώρα παιχνιδιού ήταν στον αγροτικό χώρο με παίκτη παραπάνω. Παίζει με 10 ο Άρης, θυμίζουμε, από το 30 λεπτό. Περιμένουμε να μας στείλετε και τα δικά σχόλια για το αν θυμάστε πότε ξαναείδατε σε ελληνικό γήπεδο να μπαίνει γκολ από απευθείας εκτέλεση κόρνερ, όπως αυτό που είδαμε σήμερα στο Βικελίδης, σε μια πραγματικά τραγική αντίδραση. Γενικότερα όλη τη άμυνα του Άρη που αδράνησε με αυτόν τον τρόπο, ειδικότερα του Σιώπη που άνοιξε τα πόδια εκεί και πέρασε μπάλα από κάτω, του Αναγνωστόπουλου που το δέθηκε στην κλειστή γωνία. Κακή αντίδραση φυσικά ήταν αντίδραση αδράνειας και στο η φάση της αποβολής που ουσιαστικά έκρινε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του παιχνιδιού, με το τραγικό λάθος γύρισμα προς τα πίσω του Δελιζήση που έβγαλε στέατε το Μωράρι για να κερδίσει το πέναλτι. Λάθη που δεν συγχωρούνται από τους παίκτες του Άρη. Λάθη που δείχνουν ίσως έλλειψη συγκέντρωσης, δεν ξέρω τι να μπορώ να τα αποδώσω. Πάντως λάθη ατομικά που κόστησαν σε μεγάλο βαθμό το σημερινό αποτέλεσμα, τη σημερινή ήττα του Άρη από τον Πανετολικό μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα αποτέλεσμα που λογικό ήταν νομίζω να φέρει και αποδοκιμασίες από τον κόσμο και πλέον στενεύουν τα περιθώρια, όπως σημείωσε και ο Ζάχος νωρίτερα, και για το ματς Κυπέλλου την Πέμπτη που ο Άρης φυσικά πρέπει να πάει στο Παγκρίτιο και να κερδίσει τον Εργοτέλη να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση, να μην έχει άλλα. Και την επόμενη Κυριακή στην Ξάνθη πρέπει να πάει να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα για να κλείσει καλά το 2018 και να επιστρέψει το 2019 με καλύτερη ψυχολογία, να μπορεί να δουλέψει και με μεγαλύτερη ηρεμία ο Σάββας Παντελίδης στην διακοπή των εορτών και γενικότερα να ηρεμήσει κάπως το κλίμα μετά από αυτές τις δύο σερί ήττες που έχουν φέρει προβληματισμό. Ισοφαρίζει η Eibar 1-1 την Βαλένθια στο 58 στην Ισπανία. Στο 67ο λεπτό το Τωρίνο Γιουβέντους 0-0 στην Ιταλία και συνεχίζει να πιέζει η Γιουβέ. Την έχει βάλει μέσα στην εστία Τωρίνο, στο τοπικό ντέρμπι εκεί του Τωρίνο, το ντέρμπι Ντελαμόλε όπως το αποκαλούν οι Ιταλοί. Το σημαντικότερο μάτς της βραδιάς που είναι σε εξέλιξη. Φυσικά το σημαντικότερο μάτς του Σαββατοκύριακου και του μήνα, ίσως δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε, είναι αύριο. Liverpool Manchester United, το απόλυτο ντέρμπι για πολλούς ποδοσφαιρόφιλους στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Και έχει ένα ωραίο, μάλλον πολλά ενδιαφέροντα ωραία έτσι μικρά-μικρά για αυτό το παιχνίδι που θα τα δούμε στη συνέχεια, που θα ασχοληθούμε περισσότερο και με τα διεθνή. Τώρα να πάμε σιγά-σιγά σε ένα ακόμη break, καθώς φτάσαμε στις 11, κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής post-game. Πριν πάμε, να θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει, το πιστοπολίο που προσφέρει και άποψε ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ για να πάτε από Δευτέρα Παρασκευή. Στην Βλατέτερ Ψηθέα Σταυρούπολη, μεγάλο εξάνου 16 και να
γεύτηκε εκεί. Απολαυστικά μπέργκερ, τροσερέ σαλάτε, απολαυστικά κλαμπ σάντουιτ και όλα τα υπόλοιπα γευστικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σα, το στέλνετε στο 54526. Μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε στην πορεία τη εκπομπή για να διεκδικήσετε κι εσεί το τραπέζι αξία 20 ευρώ. Στόψτε πολύ, όμπε στο ψητό. Πάμε, Βασίλη, στο δεύτερο μας break για απόψε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 και επιστρέφουμε. Ενώ, πριν πάμε στο break, έχει πέναλτι στο τωρινό. Να το κρατήσουμε, αν είναι, για να δούμε το πέναλτι. Θα έχουμε διάλειμμα από το διάλειμμα λίγο, Βασίλη. Να κρατήσουμε, γιατί στο 68 λεπτό τωρινό Γιουβέντους. Πέναλτι, να δούμε λίγο ξανά το replay εδώ τη φάση. Το έχει κερδίσει ο Μάντζουκ. Ω, ναι, είναι ξεκάθαρη φάση. Τσιμπάει την μπάλα πριν τον αδοφύλακα. Και εκεί είναι μονόδρομος για τον goalkeeper να κάνει το πέναλτι. Κάπως έτσι σκέφτηκε και ο Κουέστα, ή μάλλον δεν σκέφτηκε εκεί ψύχρεμα, ανέτρεψε τον Μουράρ και έγινε το πέναλτι. Να δούμε εδώ αν θα έχει κάρτα. Όχι, ήταν προς τα έξω. Αλλά πήγαινε, δεν θα τον αποβάλει τον goalkeeper. Δεν είναι σε ξεκάθαρη θέση για goal. Και δεν έχει ξεκάθαρη πρόθεση για να ανατρέψει τον παίχτη. Διεκδικεί την μπάλα ο goalkeeper της Τωρίνο. Ο Μάντζουκ ξανατρέπεται. Δείχνει την άσπρη βούλα. Ρέφερι πέναλτι για τη Γιουβέντους. Να δούμε αν θα εκτελέσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή κάποιο άλλο για να δώσει προβάδισμα στην Γιούβε. Και εδώ από λάθος γύρισμα προς τα πίσω αμυντικού της Τωρίνο ξεκινάει η φάση. Θύμισε λίγο ο Κλεάνθης Βικελίδης και Άρης Πανετολικός η φάση αυτή και το πέναλτι. Εντάξει, όχι ακριβώς ίδια, αλλά με λάθος γύρισμα προς τα πίσω και ανατροπή του goalkeeper εκεί που έμοιαζε να μην έχει άλλη επιλογή. Ο Ρονάλντο, βλέπω, έχει στήσει την μπάλα και παίρνει φορά. Μετράει τα βήματά του ο Πορτογάλος. Να δούμε αν θα καταφέρει να ανοίξει το σκορ στο ντέρμπι του Τωρίνο και να δώσει προβάδισμα στην κυρία. Έχει πάρει φορά τώρα ο Κριστιάνο. Στα άλλα μάτς, στο Βέλγιο που είπαμε νωρίτερα, Adverb Valand είναι στο 0-1 και στη δεύτερη κατηγορία στο 76, Τούμπιτζε Βέστερλο είναι στο 0-0. Ευστοχεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 70, το Ρήνο Γιουβέντους 0-1 δίνει προβάδισμα στους Μπιανκονέρι, ο Πορτογάλος Περστάρ. Μπιανκονέρι, θυμίζω, είχαν ιτηθεί από τη Young Boys με 2-1 μεσοβδομάδα στο μάτς για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League στην Ελβετία. Βέβαια, ανώδυνη αυτή η ήττα, καθώς είχε εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση και μάλιστα και την πρώτη θέση πήρε η Juve στον όμιλο, καθώς στήθηκε η Manchester United στο μεστάγια από τη Βαλένθια. Ο Ρονάλντο πανηγυρίζει. Τι έχουμε εκεί όμως, διαμαρτύρονται τη Τωρίνο? Όχι. Σέντρα έχει δείξει. Σέντρα πρέπει να έχει δείξει, γιατί διαμαρτύρονται. Α, τη βρήκε την μπάλα του μεταξύ ο goalkeeper. Στη γωνία του πήγε, κάτι μετά ο Ρονάλντο. Προκλητικός ο Πορτογάλος, όπως έχει συνηθίσει. Πήγε εκεί, του είπε κάτι πάνω στον πανηγυρισμό. Υπήρξε μια ψηλό ένταση. Εντάξει, τοπικό ντέρμπι είναι. Υπάρχουν αυτά. Ανοίγει το σκορ πάντως η Juve 0-1 μέσα στο Τωρίνο. Μέσα στην Ελλάδα της Τωρίνο, σε αυτό το τοπικό ντέρμπι στην Ιταλία. Και τώρα μπορούμε να πάμε και στο break, Βασίλη, έστω και λίγο καθυστερημένα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο. Μένετε συντονισμένοι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Post Game. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, ένα ταρτάκι μετά τις 11 είμαστε. Μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα σας. Γιώργος Παναγιωτίδης από το μικρόφωνο του Λίμπερο. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά όλο το Post Game της σημερινής ημέρας, όλη η αγωνιστική δράση. Έχουμε ξεκινήσει με τα αποτελέσματα, βαθμολογίες, ό,τι είχαμε, ενδιαφέροντα μας, κυρίως εδώ για τις ομάδες της πόλης μας, που δεν τα πήγαν και ιδιαίτερα καλά, είναι η αλήθεια σήμερα. Μόνο η ομάδα του Ηρακλή στο μπάσκετ κατάφερε και κέρδισε. Ήταν για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ήταν για τον μπασκετικό Άρη στην Πάτρα, ήταν για ΠΑΟΚ και Ηρακλή στο βόλεϊ, ήταν για τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Πολλά αρνητικά αποτελέσματα για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης σήμερα, είναι η αλήθεια. Μόνο η ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή έβγαλε ασπροπρόσωπη την πόλη και παραμένει και στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος στην Α2. Συνεχίζει την προσπάθεια που κάνει για την άνοδο. Πήρε δύο κομβικές νικές αυτή η μεσοβδόμαδα κόντρα στον Ιωνικό Νικαίας στο ντέρμπι στο Ιβανόφιο και σήμερα κέρδισε τον Κόρυβο. Και θα μας τα πει πιο αναλυτικά και ανώλευκα ο Γιάννης Αλεπάκης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον καλησπέριζουμε. Τι γίνεται, Γιάννη? Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές του Λιμπέρο. Νομίζω τα αποτελέσματα της ημέρας, είτε για το ποδόσφαιρο είτε για το βόλι, επιτάσσουν να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Να το πάμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Τι λες? Ναι, όπως θέλεις εσύ. Ναι, εντάξει, τα αποτελέσματα μας έχουν αναγκάσει να μιλάμε πλέον για μπάσκετ. Αρχικά, καθώς είναι το μοναδικό άθλημα που συνεχίζει στις νίκες. Και δίνει έτσι και μια αισιοδοξία στον κόσμο του Ηρακλή για επιστροφή επιτέλους. Ναι, ο κόσμος του Ηρακλή πλέον το μόνο που
του έχει απομείνει να χαμογελάει τη φετινή χρονιά είναι το μπάσκετ. Δηλαδή έχουν αντιστραφεί τελείως τα πράγματα από πέρσι που ο Ηρακλής δεν κατάφερε στο μπάσκετ να πετύχει τους στόχους του και στο βόλεϊ ήταν μέσα στις πρώτες πέντε θέσεις και στο ποδόσφαιρο έκανε την πορεία στη γάμα εθνική, την πορεία επιστροφής. Ναι. Έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα και το μπάσκετ είναι αυτό που πλέον δίνει το χαμόγελο στους κυανόλευκους. Νίκη σήμερα, νίκη στον Κόρυβο, έτσι, 10 πόντους διαφορά, πρώτη θέση. Ναι, πρώτος, μετά και από την νίκη με τον Ιωνικό, συνέχισε στις νίκες, κέρδισε τον Κόρυβο 78-68, 10 πόντους διαφορά όπως είπες και εσύ. Ήταν ένα παιχνίδι ιδιαίτερης σημασίας, κομβικό όπως είχε δηλώσει και ο τεχνικός του Ηρακλείου Κώστας Μέξας, γιατί ερχόταν μετά από μια μεγάλη νίκη και κόντρα σε μια δυνατή ομάδα σχετικά με τα δεδομένα της Α2. Ναι. Ο Ηρακλής συνέχισε αυτό το νικηφόρο σερί που έχει χτίσει και έμεινε στην κορυφή και κοιτάει πολύ πιο αισιόδοξα το μέλλον. Πλέον έχει γίνει ανδιαφυσβήτητα ένα εκ των φαβορί. Ναι, βέβαια, ειδικά μετά την νίκη της περασμένης Τετάρτης, έτσι, του Ιωνικού. Ναι, ναι, σίγουρα. Η νίκη κόντρα στον Ιωνικό αλλάζει τελείως την κατάσταση. Δηλαδή, ξαφνικά ο Ηρακλής είναι πρωταγωνιστής. Όχι, είναι ξαφνικά πρωταγωνιστής, είναι ο πρωταγωνιστής εντελώς του πρωταθλήματος, είναι και πάνω από τον Ιωνικό. Μια ομάδα με εξαπλάσιο μπάτζετ από τον Ηρακλή. Ναι. Ακολουθεί ένα παιχνίδι, έτσι, μέχρι τη διακοπή, στη Λάρισα την επόμενη εβδομάδα. Ναι, με τον Ερμή Αγιάς. Mm-hmm. Δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Και στόχος του Κώστα Μέξα, όπως δήλωσε ο έμπειρος προπονητής, είναι η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη και να πάρει και εκεί την νίκη. Ναι. Και να πάμε τώρα και στα ποδοσφαιρικά σιγά σιγά, εκεί όπου και πάλι απογοήτευση και πάλι ήττα, χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα Ηρακλής, προβληματισμός, δηλώσεις του Ελευθερόπουλου μετά το μάτς που δεν ξέρω, δείχνουν μια σύγχυση, εμένα προσωπικά μου φάνηκαν περίεργα αυτά που είπε ο Ελευθερόπουλος, δεν ξέρω εσύ θα μας τα πεις και πιο αναλυτικά που παρακολουθείς και καθημερινά το ρεπορτάζ. Ουσιαστικά εξέφρασε μια διαφωνία με απόφαση της διοίκησης, είπε ότι πρέπει να μιλήσει με τον πρόεδρο να τα βάλουν κάτω να δουν τι γίνεται, ποιος είναι ο στόχος, τι θα ακολουθήσει, δεν ξέρω, περίεργα πράγματα. Στον Ηρακλή κυριαρχεί η απόλυτη σύγχυση. Το είπε σωστά πριν. Μέσα στην εβδομάδα και προχθές μάλιστα ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό ποιοι θα μείνουν εκτός αποστολής και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τελείωσαν από τον Ηρακλή 5 ποδοσφαιριστές. Ο Ηρακλής παρουσιάστηκε για ακόμα ένα παιχνίδι κακός χωρίς να μπορέσει να δημιουργήσει φάσεις, ιτήθηκε. Γενικά ό,τι προβλήματα έχει παρουσιάσει προηγούμενες αγωνιστικές θα παρουσίασε για ακόμα μία φορά. Ναι. Μιλάμε για 5 ηχηρές αποχωρήσεις από τον Ηρακλή. Θύμισε Γιάννη και στον κόσμο τα ονόματα, έτσι, για όσους έχουν χάσει το ρεπορτάζ τελευταίες ημέρες. Ναι, ναι. Είναι ο Χουσέιν Μουμίν, ο Φώτης ο Γεωργίου, ο Στράτος ο Χιτζίδης, ο Γιώργος ο Κούσας και ο Κώστας Μετρινός. Του Μετρινού νομίζω είναι και πιο ηχηρή, έτσι. Μαζί με του Μουμίν, εγώ θα πω. Ναι, ναι, σωστά. Γιατί είναι 2 ποδοσφαιριστές που με το καλημέρα πήραν φανέλα βασικού. Ειδικά για τον Χουσέιν Μουμίν είχε γίνει ένα σύριαλ για τη μεταγραφή του. Δηλαδή, αν θα έμενε ελεύθερος από τον Άρη, με το που μείνει ελεύθερος από τον Άρη θα γίνει παίχτης του Ηρακλή. Γενικά και ο Παύλος Μυροβορίδης, που ήταν τότε τεχνικός διευθυντής στον Ηρακλή, είχε εκφράσει το μεγάλο του μεταγραφικό πόθο, ας πούμε, στο πρόσωπο του Χουσέιν Μουμίν. Ναι. Και τώρα βλέπουμε ποια είναι η κατάληξη, πριν ακόμη τη διακοπή των Χριστουγέννων, να αποτελεί παρελθόν ουσιαστικά, να έχει τελειώσει. Ναι, και αυτό ότι πριν ακόμη τη διακοπή των Χριστουγέννων, φαίνεται ότι είναι αυτό που ενόχλησε τον τεχνικό του Ηρακλή, τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Στις δηλώσεις μετά τον αγώνα δήλωσε ότι έχω δώσει μία λίστα στους ανθρώπους της διοίκησης, αλλά είναι κακό το timing. Ναι. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα ανάμεσα αυτή η διαφωνία δημιουργεί πρόβλημα ανάμεσα στην διοίκηση του Ηρακλή και στον Δημήτρη Ελευθερόπουλο
και πλέον όλα είναι μετέωρα. Δηλαδή είναι πολύ πιστεύεις ότι πιθανώς να τεθεί και θέμα Ελευθερόπουλου στη συνέχεια? Ναι, είναι πολύ πιθανό να έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή σήμερα, εντάξει, έχει περάσει κάπως η ώρα, οπότε το αποκλείουμε λίγο αυτό το σενάριο, αλλά σίγουρα μέσα στην αυριανή ημέρα θα υπάρχει συνάντηση των δύο πλευρών και όλα είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και τρίτη αποχώρηση από τον πάγκο του Ηρακλή φέτος. Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε ο Σπύρος Μπαξεβάνος, στη συνέχεια συνέχισε ο Αλέκος Βοσνιάδης και τώρα βρίσκεται ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, με την περίπτωση και του τελευταίου να βρίσκεται στον αέρα πλέον. Μάλιστα. Ακολουθεί τώρα και το μάτς του Κυπέλλου, έτσι, πριν από το επόμενο του πρωταθλήματος. Βέβαια, ο Ηρακλής δεν έχει ελπίδες, έτσι. Ελπίδες έχει, αλλά... Χρειάζεται ένα τρελό σενάριο. Σωστά. Χρειάζεται ένα θαύμα. Ναι. Ναι. Με τον Μπας Γιάννενα παίζει ο Ηρακλής την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στις 7.30 το παιχνίδι. Και εγώ, αν δεν κάνω, νομίζω έχεις δίκιο, ναι. Mm-hmm. Με την Τετάρτη στις 7.30. Μάλιστα. Και ακολουθεί παιχνίδι για τη Football League με... Γιάννη... Με Απόλλων Πόντου στο γήπεδο του Μακεδονικού κιόλας. Σωστά. Δηλαδή... Το τοπικό ντέρμπι, έτσι. Και μάλιστα μπορεί να βρίσκεται και κάτω από τον Απόλλωνα ο Ηρακλής στη βαθμολογία, αν ο Απόλλωνας κερδίσει αύριο. Ναι, αν ο Απόλλωνας κερδίσει αύριο, τότε ο Ηρακλής θα πάει κάτω από τον Απόλλωνα, όπως είπες και εσύ. Και όταν λέμε με την πλάτη στον τοίχο, θα το εννοούμε, γιατί πλέον έχουν αρχίσει να κοιτάνε και προς τα κάτω. Γιατί δηλαδή... είναι και πολλές οι ομάδες που υποβάζονται, έτσι, με το σύστημα που έχει αλλάξει με την αναδιάρθρωση. Πλέον είναι, γι' αυτό το λόγο δηλαδή ο Ηρακλής πρέπει να έχει το νου του, γιατί είναι αρκετές οι ομάδες που θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα δηλαδή από του χρόνου με αυτές τις κατηγορίες, έτσι πως θα γίνουν τα πράγματα, οπότε πρέπει να έχουν το νου του σίγουρα και προς τα κάτω. Αυτό ακριβώς, δηλαδή πρέπει να το τονίσουμε ότι σιγά σιγά όχι μόνο βλέπουμε να χάνεται η άνοδος, αλλά να ελοχεύει και ένας κίνδυνος υποβιβασμού, δηλαδή είναι... Τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα περιμένανε όλοι. Ναι, η σεζόν κυλάει εντελώς ανάποδα σε σχέση με τις προσδοκίες που υπήρχαν το καλοκαίρι, έτσι όπως ξεκίνησε δηλαδή. Όλα πηγαίνουν στραβά για τον Άγγλο, νομίζω. Απολύτως, ναι. Δηλαδή δεν βρίσκουν τίποτα θετικό μέχρι στιγμής να κρατήσουν τη φετινή χρονιά. Δηλαδή η ομάδα δείχνει πάρα πολύ κακή εικόνα και τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που πρέπει. Ναι. Από εκεί και πέρα, Γιάννη, για το βόλεϊ και εκεί υπήρχε ήττα, έτσι, με 3-0 από τον Παμβοχαϊκό. Ναι, και στο βόλεϊ κακή ημέρα και εκεί. Όπως είπαμε και πριν, μόνο το μπάσκετ έμεινε όρθιο. Μία ήττα για τον Ηρακλή στο βόλεϊ από τον Παμβοχαϊκό εύκολα. Μπορώ να πω ότι ο Ηρακλής έχασε εύκολα. Κυρίως αν δει κάποιος το δεύτερο σετ που έληξε με 10 πόντους διαφορά 25-15 και να δεις και ότι το παιχνίδι τελείωσε μέσα σε 70 λεπτά, δηλαδή λίγο παραπάνω από μία ώρα. Ναι. Αυτό σημαίνει πολλά. Στο βόλεϊ είναι ακόμα ένα παιχνίδι. Αυτή η χρονική διάρκεια είναι πολύ μικρή. Ναι, και για ακόμα ένα παιχνίδι ο Ηρακλής έδειξε να έχει προβλήματα παντού, δηλαδή και στην υποδοχή και στα τελειώματά του. Κυρίως στα τελειώματά του, που νομίζω ότι είναι το αδύνατό του σημείο φέτος. Ναι. Δείχνει μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Ωραία, Γιάννη. Δεν ξέρω αν θες να το κλείσουμε έτσι για να το ελαφρύνουμε και λίγο, γιατί είναι δύσκολη ημέρα και για τους φίλους του Ηρακλή και για εσάς φυσικά που καλύπτετε το ρεπορτάζ το Κιανόλευκο μετά από αυτή την εικόνα και την είδα στην Δράμα. Να το κλείσουμε λίγο Λίβερπουλ, άμα θες να μας δώσεις μια πρόβλεψη, ένα σχόλιο για το αυριανό το Λίβερπουλ Μάντσεστερ. Ναι, εντάξει, αύριο... Γιατί έμαθα από τον Τζίψιο ότι είσαι φαν της Λίβερπουλ, έτσι δεν το είχαμε πει εδώ μαζί στον αέρα. Εννοείται, ναι. Αυτά είναι δεδομένα. Ότι είμαστε Λίβερπουλ, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Εντάξει, αύριο είναι το μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας. Δηλαδή δεν βλέπω κάποιο άλλο ντέρμπι τόσο σημαντικό όπως το Λίβερπουλ Manchester United. Ναι. Πιστεύω ότι η Λίβερπουλ θα συνεχίσει στις νίκες και θα κερδίσει την Manchester United. Και να μείνει κορυφή, λες. Ναι. Για να δούμε. Δύσκολο το παιχνίδι. Εντάξει. Ωραία διαμάχη και Κλοπ Μουρίνιο. Νομίζω θα δούμε ωραία πράγματα αύριο στο Anfield.
Γιατί εντάξει, η μάτς δεν μπορεί δύσκολο να παρουσιάζει αυτό το χάλι που παρουσιάζει φέτος, αλλά σε ένα τέτοιο μάτς είναι αυτά τα 90 λεπτά και όλα ό,τι υπήρχε πριν ή θα υπάρχει μετά δεν χωράει. Είναι σε αυτό το 90 λεπτό, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, μπορεί να δούμε, ας πούμε, τη Λίβερπουλ να τους κερδίζει όλους και να χάνει από τη United. Ακριβώς. Πράγμα που είναι, δεν το θέλουμε, ναι, βέβαια, αλλά... Και εκεί που βλέπουμε πολύ κακή United φέτος, ξαφνικά να τη δούμε αύριο να δείχνει άλλο πρόσωπο σε αυτό το μάτς. Ναι, τα derby είναι derby. Έτσι, έτσι. Πάντα. Ωραία. Αυτά λοιπόν, Γιάννη. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Και καλή εδώ είμαστε για αν προκύψει κάτι με τον Ελευθερόπουλο, αν και δεν νομίζω, όπως είπες, είναι και προχωρημένη ώρα, αλλά αύριο, αν υπάρχουν εξελίξεις, φυσικά θα είμαστε πάλι εδώ το βράδυ να τα πούμε. Καλό σου βράδυ. Ναι, βέβαια. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Σαλεπάκη και τον Ηρακλή, ο οποίος ιτήθηκε και σήμερα στην δράμα. Συνεχίζεται το δράμα του Κυρεού. Έχει μείνει πολύ χαμηλά στην βαθμολογία και πρέπει καλύτερα άμεσα να συνέλθει. Λέγαμε νωρίτερα για το μάτς με τον Πας Γιάννενα, το μάτς Κυπέλλου που ακολουθεί, τρίτη αγωνιστική. Ο Ηρακλής που έχει ελάχιστη πιθανότητα για να προκριθεί. Θέλει ένα τρελό σενάριο, ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων για να πάρει το εισιτήριο. Ιδίως τον πληγούν τα 6 γκολ που είχε δεχτεί από τον Ατρόμητο σε εκείνη την τροπιαστική, τα πιο βαριά στην ιστορία του στο Καφτατζόγλιο, στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Και πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον θεσμό του Κυπέλλου. Το μάτς πάντως είναι την. Μισό λεπτό είναι. Ναι, την Τρίτη είναι το παιχνίδι, όχι την Τετάρτη, να διορθώσουμε. Την Τρίτη στις 7.30 ο Ηρακλής, το Καφτατζόγλιο που δέχεται τον Μπας Γιάννενα, τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος. Το Torino Juventus στο 94ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων τώρα έχει μπει. 0-1 παραμένει. Από το 70 είχε ανοίξει το σκορ η Juve με το εύστοχο τίμα πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο και όπως φαίνεται θα πάρει το διπλό σε αυτό το τοπικό ντέρμπι ντε λα Μόλη. Θα συνεχίσει μόνη πρώτη στην κορυφή. Έχει μόνο μια ισοπαλία η Juventus. Θα πηγαίνει έτσι περίφημα και φέτος στην Ιταλική Σεριά μετά από 7 σερί τίτλους. Πάει για τον 8ο φέτος και δεν νομίζω ότι μπορεί να τη σταματήσει κάποιος την κυρία στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Θα αφήσουμε όμως το παιχνίδι αυτό είναι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αν υπάρξει κάποιο γκολ θα ενημερώσουμε και δεν νομίζω. Όπως φαίνεται δεν θα αργήσει το σφύριγμα της λήξης. Θα πάρει το διπλό η Juve. Θα αφήσουμε τα ποδοσφαιρικά για να πάμε λίγο στο του βόλεϊ. Εκεί όπου σήμερα είχε ντέρμπι. Θεωρητικά, γιατί στην πράξη δεν είδαμε ντέρμπι στο Παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ κτήθηκε σχετικά εύκολα από τον Ολυμπιακό με 0-3 σετ και υπήρχαν και κάποιες αποδοκιμασίες στο φινάλε. Θα μας τα πει όλα αναλυτικότερα ο ειδικός, ο Ραφαήλ Καϊδατζής. Τι γίνεται, Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Δύσκολη και η σημερινή μέρα μετά από την ήττα της Τετάρτης στο League Cup. Νομίζω η σημερινή ήττα δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό γιατί και ο κόσμος που ήταν αρκετός, νομίζω, σήμερα στο Παλατάκι. Δεν ξέρω αν έχεις έτσι αριθμό στο περίπου να μας δώσεις. Νομίζω απογοητεύτηκε διότι περίμενε μια άτυπη ρεβάνση ίσως για την ήττα της Τετάρτης και να δει ότι μπορεί η φετινή ομάδα έχει τα φόντα να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Ακριβώς όπως θα είπες, άλλη μια δύσκολη βραδιά για τον φετινό βολεϊκό ΠΑΟΚ που με άλλα όνειρα και με άλλους στόχους ξεκίνησε τη σεζόν. Δείχνει μια άλλη εικόνα μέχρι στιγμής στο πρώτο κομμάτι της σεζόν το οποίο ολοκληρώνεται την άλλη εβδομάδα. Θα υπάρξουν μετά οι διακοπές των εορτών. Εντάξει, ξέρουμε ότι στο βόλι όλα μπορεί να κρίνονται στο τέλος, στα play-off και στους τελικούς. Ότι λογικά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός φέτος θα είναι και πάλι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν τα δύο τρόπαια. Αλλά αυτή τη στιγμή η εικόνα του ΠΑΟΚ είναι προβληματική. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και ήταν λογικό να έρθουν και οι αποδοκιμασίες μετά το τέλος του αγώνα. Mm-hmm. Αποδοκιμασίες κυρίως προς το Στάνκου. Ραφαήλ, πώς τις έπραξες εσύ? Κυρίως προς τον Στάνκου και νομίζω ότι είναι λογικό ότι όπως ξέρουμε σε όλα τα αθλήματα, το είπε και ο Στάνκου, νομίζω η δουλειά του προπονητή είναι δύσκολη. Αν όλα πηγαίνουν καλά ο προπονητής είναι καλός, αν κάτι στραβώσει είναι ο πρώτος ο οποίος θα δεχτεί τα πειρά. Οπότε νομίζω ότι είναι λογικό ότι στη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο των φίλων του ΠΑΟΚ ο Στάνκου. Mm-hmm. Βλέπεις να τίθεται θέμα αλλαγής στην τεχνική ηγεσία? Υπήρχε σίγουρα αυτή η αίσθηση μετά το τέλος του μάτς, κυρίως λόγω και της περιραίωσης ατμόσφαιρας που δημιουργήθηκε στο Παλατάκι και από τον κόσμο. Ο Στάνκο από την πλευρά του είπε στη συνέντευξη τύπου ότι θα σεβαστώ την όποια απόφαση της διοίκησης. Ωστόσο αυτό το οποίο έγινε μέσα στις άκρες γνωστό και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου αλλά και μετά το τέλος είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στρέφει την προσοχή του στο μάτς με την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα που θα είναι και το τελευταίο για το 2018 και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Επομένως ο ΠΑΟΚ συνεχίζει όσο έχει. Mm-hmm. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα Ραφαήλ, δεν ξέρω τώρα, να μην το πάμε σε πιο τεχνικά θέματα, αλλά
Σήμερα νομίζω φάνηκε, νομίζω και ο κάθε απλός φίλαθλος που παρακολούθησε το παιχνίδι, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να καταλαβαίνει και πάρα πολύ καλά το βόλεϊ και τον τρόπο τον οποίο παίζεται, ότι υπήρχε μια διαφορά ποιότητας, έτσι, και με βάση και την εικόνα που είδαμε και την περασμένη Τετάρτη στο παιχνίδι στο Ρέντι, έδειξε ο Ολυμπιακός να παίρνει άνετα δηλαδή τα παιχνίδια, να μην μπορεί ο ΠΑΟΚ να δείξει ανταγωνιστικός. Ναι, στα κρίσιμα σημεία έδειξε ο Ολυμπιακός ότι έχει και ποιότητα, έχει και λύσεις. Λογικό από μια άποψη, γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ μια ομάδα πιο δεμένη. Έκανε πολύ λίγες αλλαγές στο ρόστερ της σε σχέση με πέρσι, ενώ ο ΠΑΟΚ προχώρησε 10 αλλαγές. Αλλά από την άλλη εικόνα των δύο ομάδων, ναι, σε αυτά τα δύο παιχνίδια δείχνει ότι οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται ένα κλικ μπροστά. Ο ΠΑΟΚ για μια ακόμα φορά έδειξε πολλά προβλήματα στην υποδοχή. Στο πρώτο σετ δηλαδή κατάφερε το 12-19 να το κάνει 18-19 και πάλι εκεί σε εκείνο το σημείο μπλόκαρε στην υποδοχή του και ο Ολυμπιακός καθάρισε το πρώτο σετ. Στο δεύτερο μετά ήταν νομίζω δώρο πραγματικά του ΠΑΟΚ, ήταν και λάθος του Στάνκου, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά με 21-20, άλλαξε τον Φιλίπποφ και τον Τζούριτς με τον Μάρκες και τον Τερζή. Ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις, πολλά λάθη από τον ΠΑΟΚ στην επίθεση και εκεί νομίζω ότι τελείωσε το μάτς, γιατί ο ΠΑΟΚ εξέμεινε και από ψυχολογία και στο τρίτο σετ δεν εμφανίστηκε καθόλου νομίζω στο παιχνίδι. Mm-hmm. Ωραία, Ραφαήλ, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις. ΠΑΟΚ παραμένει δεύτερος, έτσι, στο βαθμολογία, αλλά όπως φαίνεται, εντάξει, η κορυφή, ναι, έχει απομακρυνθεί πολύ, έτσι. Αυξήθηκε και η διαφορά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει αίτητος. 39-39, αν διάβασα, ναι, καλά. Ναι, είναι ιστορικό ρεκόρ πλέον του Ολυμπιακού. Επίσης ο ΠΑΟΚ έχει να το κερδίσει σε κανονική διάρκεια από το 2013, τον Ολυμπιακό μέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Η τελευταία εντός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού ήταν τον Απρίλιο του 2017, σε αγώνα για τα play-off. Υπήρχε και η παράδοση η οποία ήταν εις βάρος του ΠΑΟΚ, τελικά συνεχίστηκε και υπήρχε και ένα παρασκήνιο στην συνέντευξη τύπου λίγο πριν ξεκινήσει ο κ. Σταλόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΑΠ ΠΑΟΚ, ο οποίος σε έντονο ύφος επιτέθηκε εντός εισαγωγικών στον Χριστοφιδέλη του Ολυμπιακού, κυρίως για το ότι δεν αντέδρασαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στα όσα συνέβησαν πριν από λίγες μέρες εις βάρος του Φιλίπποφ στου Ρέντι, γνωστά τα όσα γίνανε. Ναι, πραγματικά ντροπή και για τις δηλώσεις του ο Κουμεντάκης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ο οποίος είχε μιλήσει για φανταστικό κόσμο, φανταστική ατμόσφαιρα και ενώ είχαν συμβεί τρομερά πράγματα κατά του Φιλίπποφ. Εντάξει, νομίζω, λογικό, ναι, ήταν. Λάθος, σωστό, ναι. Νομίζω ήταν αναμενόμενο να υπάρχει μια υποδοχή, έτσι, όχι με τον καλύτερο τρόπο για τον Φιλίπποφ, κυρίως λόγω της σχέσης του με τον Γιώργο Σαββίδη, νομίζω πως θα συνέβαινε αυτό. Αλλά τώρα αυτά με τα ρούβλια, τα πανό και τα ευριστικά συνθήματα όλη τη διάρκεια του αγώνα, νομίζω ήταν λιγάκι υπερβολικές αντιδράσεις. Και ναι, να βγαίνει μετά από του Ολυμπιακού και που έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ τόσο πρόσφατα και να λέει αυτά που είπε, εντάξει. Αυτό ακριβώς, νομίζω ότι αυτό πείραξε περισσότερο. Εντάξει, ήταν κατακριτέ εννοείται όλα αυτά που γίνανε στον Φιλίπποφ, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρξαν γρήγορα τα ανακλαστικά και από πλευρά των παικτών του Ολυμπιακού και άργησαν και ανακοινώσεις, δηλαδή βγήκαν την επόμενη μέρα για να στηρίξουν τον Φιλίπποφ. Γιατί εντάξει, δεν μιλάμε μόνο για ένα παίκτη του ΠΑΟΚ, μιλάμε για ένα παίκτη της εθνικής ομάδας πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή μπαίνει πάνω απ' όλα τους συλλόγους κτλ. Τέλος πάντων, και αυτό στο παρελθόν. Ο Φιλίπποφ πάντως στις δηλώσεις του ήταν και αυτός ξεκάθαρος σήμερα. Είπε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία, ότι φταίει ο ΠΑΟΚ για την εικόνα την οποία παρουσιάζει και πρέπει άμεσα να δουν τι φταίει και πώς θα αλλάξει όλο αυτό, γιατί και για τον κόσμο δεν είναι εικόνα αυτή που δείχνει η ομάδα η σωστή, αλλά και για τους ίδιους δεν βγάζουν στο γήπεδο αυτά τα οποία θέλουν. Ναι. Ωραία, Ραφαήλ, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ και να σου ευχηθώ καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον Ραφαήλ Καϊδατζή για τα του βόλεϊ, εκεί όπου ΠΑΟΚ έχασε σήμερα τον τέρμι από τον Ολυμπιακό με 0-3 σετ στο Παλατάκι. Θυμίζω είχε προηγηθεί και ήταν με 3-1 σετ την περασμένη Τετάρτη από τον Ολυμπιακό στο Ρέντι για τον ημιτελικό του League Cup. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό, συνεχίζουν και πρώτοι. Δείχνουν μια διαφορά ποιότητας, βέβαια, όπως είπε ο Στάγκ Ραφαήλ, όλα κρίνονται στο τέλος και στα play-off στο βόλεϊ. Πρέπει να βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ, να συνταχθεί, διότι έχει το υλικό, έχει τα φόντα, τις προοπτικές για να βελτιωθεί και στο τέλος να διεκδικήσει τον στόχο του πρωταθλήματος. Λέγαμε νωρίτερα για το αν θυμάστε ποιοι είχαν ξανασκοράρει σε ελληνικό γήπεδο με απευθείας εκτέλεση corner, όπως αυτό το γκολ που είδαμε σήμερα να πετυχαίνει ο Πανετολικός και να παίρνει την νίκη στο Κλάνδης Βικελίδης. Βλέπω εδώ, μια και δεν είδα να θυμάστε αρκετοί για να απαντάτε, να στέλνετε μηνύματα ή να σχολιάζετε στην ανάρτηση εκπομπή στο Facebook, στη σελίδα του Λίμπερο. Βλέπω το 2016, 21 Μαρτίου του 2016, είχε μπει τελευταία φορά γκολ από corner. Και ήταν ο Μπράνα Ήλιτς του Πας Γιάννενα που είχε σκοράρει σε μάτσα απέναντι στον Πανιόνιο με απευθείας εκτέλεση corner στη Super League. Έχει περάσει από τον Άρη συνέχεια ο Ήλιτς, θυμίζω.
Έκτοτε, κανείς άλλο το έχει καταφέρει. Σήμερα το πέτυχε αυτό στο μάτς του Άρη με τον Πανετολικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το πέτυχε ο Λουσέρο, θυμίζω. Από εκεί και πέρα, φυσικά υπάρχει το γκολ εκείνο του Γκαρσία στην Κέρκυρα, του Παύλο Γκαρσία όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Ο Τσάρτας παλαιότερα, ο Χατζηπαναγκής, έχει βάλει 5 γκολ, παρακαλώ, στην καριέρα του με απευθείας εκτέλεση κόρνερ στην Αλφαθνική. Μεγάλο το νούμερο για γκολ από κόρνερ. Βασίλης Χατζηπαναγκής ήταν αυτός και εντάξει, ήταν και αυτό ένα από τα πολλά εκπληκτικά στοιχεία που είχε στο παιχνίδι του. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Θυμίζω, αποστολή FM κενό, αποστολή στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για το τραπέζι στο Μπασοψητό. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στο σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Η εκπομπή post-game, λίγο πριν τις 12, 12 λεπτάκια πριν από τις 12, Σαββατόβραδο. Με όλο το post-game της σημερινής αγωνιστικής δράσης και όχι μόνο φυσικά, και αύριο έχει πλούσια αγωνιστική δράση. Έχει ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο μπάσκετ στις 5, εδώ από το Λίμπερο θα το ακούσετε. Έχει και το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία. Liverpool Manchester United, εκεί όπου έχει πολλά παράδοξα μικρά-μικρά, έλεγα νωρίτερα ότι μπορούμε να βρούμε. Για παράδειγμα, σήμερα οι φίλοι της Liverpool θα υποστήριζαν την μεγάλη αντίπαλό τους, την τοπική αντίπαλό τους, αν θέλετε, την Everton, η οποία αντιμετώπιζε τη Manchester City. Τελικά δεν τα κατάφερε, τήθηκε με 3-1 στο Etihad, έτσι ώστε να μακρύνει η διαφορά αν κερδίσει αύριο Liverpool. Θα είναι στον ένα πόντο αν κερδίσει τώρα. Αυτή τη στιγμή έχει προσπεράσει με 2 η Manchester City στην κορυφή. Και στον αντίποδα, αύριο οι φίλοι της Manchester City θα υποστηρίζουν την Manchester United, τη μεγάλη αντίπαλό του στο Manchester, ώστε να αποσπάσει αποτέλεσμα, θετικό αποτέλεσμα στο Anfield, για να παραμείνει η ομάδα του Pep Guardiola στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Αυτό έτσι νομίζω είναι ένα από τα ωραία μικρά που ξεχωρίζουν και δίνουν άλλη έγκλη σε αυτά τα μεγάλα ντέρμπι και γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Και για τα του ευρωπαϊκού αποκλεισμού, που έχει δημιουργήσει, είναι αλήθεια, έναν προβληματισμό στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο. Βέβαια, δεν απάντησε και πάλι ξεκάθαρα ο Ρουμανός τεχνικός. Είπε ότι παίρνω την ευθύνη. Δεν καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το γιατί αφήσει το πάνω μου, είπε μεταξύ άλλων. Δεν θέλησε να το αποκαλύψει, δηλαδή να εξηγήσει, να αναλύσει ο ίδιος το τι έφταξε και παρουσίασε αυτή την απογοητευτική εικόνα που άκουσε στην Ευρώπη και απέτυχε πανταγωδό στον όμιλο του Europa League. Από εκεί και πέρα. Μίλησε και για τον στόχο του πρωταθλήματος φυσικά και το πόσο συγκεντρωμένη πρέπει να είναι η ομάδα του για να κρατήσει την διαφορά στα επίπεδα που την έχει φτάσει. Βέβαια, όσον αφορά το ρεπορτάζ, δεν ήταν καθόλου θετικά τα νέα. Ήταν πολύ αρνητική η είδηση από το ιατρικό δελτίο, καθώς Βιερίνια και Πέλκας θα επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση από το 2019. Ο Πορτογάλος υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στους οπείς της Μυριαίος και αναμένεται να απουσιάσει για περίπου 3 εβδομάδες από την αγωνιστική δράση. Ενώ ο Πέλκας έχει μια κάκωση στο γαστροκνήμιο και η επιστροφή του αναμένεται σε περίπου 10 μέρες. Ωστόσο, δεν θα προλάβει τα αναπομείνοντα μάτς του 2018, καθώς είναι το μάτς της Δευτέρας. Ακολουθεί το μάτς Κυπέλλου με τον ΑΕΤ το Σπάτο την Πέμπτη και την επόμενη Κυριακή το ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα στην Τούμπα. Και κλείνουν οι υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ για το 2018. Θα επιστρέψουν από τη νέα χρονιά, το 2019. Αφότεροι, δύο πολύ σημαντικοί παίκτες για το σύνολο των ασπρόμαυρων. Να πάμε εμείς όμως τώρα να ακούσουμε την συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου στην Νόβα νωρίτερα. Εκείνη την ώρα ήταν σε εξέλιξη το μάτς του Άρη με τον Πανετολικό στο Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο ακούγατε ζωντανά εδώ από το Λίμπερο. Οπότε δεν είχαμε δυνατότητα να σας μεταδώσουμε τις δηλώσεις του Ρουμάνου τεχνικού, όπως συμβαίνει συνήθως. Να ακούσουμε όσα είπε, γιατί έχουν πραγματικά ενδιαφέρον. Οι απαντήσεις του πάντα του Ρουμάνου έχουν ενδιαφέρον. Τώρα ένα παραπάνω μετά από αυτό το κακό βράδυ της περασμένης Πέμπτης για τον ΠΑΟΚ, το στόχο του πρωταθλήματος, το μάτς της Δευτέρας ενός Λιβαδιακού. Να ακούσουμε όσα δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην Νόβα νωρίτερα. Ανθρώπινα, όπως κάθε φορά, πώς είστε, αν είστε καλά. Thank you for being here this afternoon. First of all, how are you? How you feel? Okay. Normal before two days of the game. Αισθάνομαι εντάξει, φυσιολογικά δύο μέρες πριν το παιχνίδι, όπως πάντα. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Και η δυσκολία της εβδομάδας έγκυται στον επίλογο τον οποίο υπήρξε στην ευρωπαϊκή φετινή περιπέτεια. Μια περιπέτεια που ξεκίνησε από τις 24 Ιουλίου, πέρασε από πολλά κύματα, η ομάδα έδειξε πολλά πράγματα, όμως σε ό,τι έχει να κάνει με τη φάση των ομίλων, όχι αυτά τα οποία θα ήθελε και η ίδια και ο κόσμος της. Το παρόν και το μέλλον έχει τη μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με το παρελθόν. Είπε αρκετά πράγματα στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τον αγώνα. Οπότε αυτό που θέλω να το ρωτήσω είναι. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ομάδα, ζώντας την ομάδα από μέσα και βλέποντάς την και στην χθεσινή προπόνηση και σήμερα,
πώς βλέπει τους ποδοσφαιριστές του και τι, έτσι, τι κλίμα εισπράττει. It was hard this week, especially after the conclusion that we put in Europe for this year. A journey in Europe that started from 24th July. We made some very important things, but our presence in the group stage was not so good. So now, how is the atmosphere in the team? How are the players? And very important is today and tomorrow and the days that will follow. So what do you think and how is the situation in general? And the situation is very good because in the league we are first, 8 points in the normal classification in front of Olympiacos, 7 in front of Atromitos. The work inside of the pitch was even harder because normally we should have had 10 points from Olympiacos and 9 from Atromitos. Then this means a huge effort from our squad. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή, δεδομένου ότι βρισκόμαστε μπροστά στον όσον αφορά τη μάχη του πρωταθλήματος. Είμαστε στο σύν 8 από τον Ολυμπιακό και στο σύν 7 από τον Ατρόμητο. Με την μία κανονική βαθμολογία, χωρίς να έχουμε την πίεση του μείον 2, θα βρισκόμαστε στο σύν 10 και στο σύν 9 αντίστοιχα. The second aspect is that, okay, we are affected because no one likes to lose. We are a group that work to win the games. And because of the loss of the game, we don't like. But in any case, this result really didn't change anything and wouldn't have given us the possibility to qualify because we made draw against Chelsea. Το δεύτερο είναι ότι μας επηρεάζει σίγουρα το αποτέλεσμα. Είμαστε μια ομάδα που είναι φτιαγμένη και έχει συνηθίσει να κερδίζει. Οπότε δεν μας αρέσει το να χάνουμε γενικότερα. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα αποτέλεσμα που γενικότερα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μας επηρεάσει την πορεία μας, γιατί ακόμα και αν είχαμε κάτι διαφορετικό, δεν θα ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είχε αντίκρισμα λόγω του ότι η Βίντη έκανε ισοπαλία στην έδρα της με την Chelsea. The third aspect is that if we are talking about a lost qualification, we have to talk about the previous games, in any case not about these last two games, then more or less we knew that would be very difficult to pass the round in these last two games. Το τρίτο στοιχείο που θα πρέπει να μιλήσουμε είναι ότι δεν είναι τα δύο τελευταία παιχνίδια για τα ευρωπαϊκά τα οποία επηρέασαν την πρόκλησή μας. Νομίζω ότι πολύ πιο πριν κρίθηκε και έγινε πολύ πιο δύσκολο το έργο μας για να προκληθούμε. The fourth aspect is that yes, it's true that we have a very nice summer time in Europe in these competitions. We put out some good teams, but in the moment when we start to play every 3 days in this stage group of EuroLeague, we are not prepared to do the same level in both of competitions. Why we are not prepared? It's just to keep in mind. Το τέταρτο στοιχείο είναι ότι είχαμε πραγματικά μια πολύ καλή πορεία όσον αφορά τα παιχνίδια μας το καλοκαίρι για τα προβληματικά του Champions League. Από τη στιγμή όμως που ξεκινήσαμε να παίζουμε κάθε τρεις ημέρες, η ομάδα δεν ήταν προετοιμασμένη για να το κάνει αυτό. Δεν μπορούσαμε να πάμε και να ανταγωνιστούμε να είμαστε ανταγωνιστικές σταδιακές στις δύο διοργανώσεις και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το γιατί, αφήστε το να το κρατήσω για μένα. The fifth aspect is that when a coach is in charge of taking responsibilities, then when I understand and we understand exactly our situation, we are focused and we keep the attention and all the energies for the league, even if, as a professional, we would have liked to do good things in Europe and to continue maybe for springtime. Το πέμπτο στοιχείο είναι ότι εγώ σαν προπονητής είμαι αυτός που παίρνει την ευθύνη όσον αφορά οτιδήποτε γίνεται στην ομάδα. Δεδομένου αυτού, η προσοχή πήγε περισσότερο στην εγχώρια διοργάνωση, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θέλαμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη για να συνεχίσουμε και στην διοργάνωση την Άνοιξη. Then the fact that we are with such a fantastic series of games in the league gave us confidence and showed that
we were in a good, in a very good performance season. Just that was very hard to make it into competitions at the same level. Έτσι τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε στο πρωτάθλημα μπορούν να δείξουν ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε στο, για την κορυφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε και για δεύτερη διοργάνωση. Τι είναι πιο δύσκολο για έναν προπονητή και προκειμένου για τον ίδιο, να βελτιώσει αγωνιστικά στοιχεία της ομάδας του ή να αλλάξει την ψυχολογία σε δύσκολες χρονικές στιγμές όπως είναι αυτή? Which is the most difficult for a coach, to improve some football aspects and some playing things in the team, or to change the psychology of the team in harder, in the difficult moments such as this one? But why do you believe that it's such a difficult moment? Such a, it's difficult if we make difficult. If we don't make difficult, it's a normal one. We're in a good position. Δεν ξέρω γιατί, γιατί λέτε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος. Είναι μια δύσκολη στιγμή μάλλον. Αν την κάνουμε εμείς δύσκολη στιγμή, αν δούμε κάτι το θετικό για την θέση στην οποία βρισκόμαστε, δεν είναι. The most important for us is to have a balance, to keep a balance. This maybe it's my main target since I'm here, because are this kind of situation from high to down, from top to down, from down to top. And a team during a season needs to be winner, needs to have a balance and not to let negativity to go inside of the team. This team has an important advantage in the league. We must keep our concentration, focus, without letting anyone and anything to touch us and to come inside of us, and to continue in our real target, in the will, the dream that all the Pau fans have. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η ισορροπία. Είναι κάτι το οποίο λέω όλο το διάστημα το οποίο βρίσκομαι εδώ πέρα. Να υπάρχει μια ισορροπία για να μην υπάρχουν αυτές οι αυξομοιώσεις στην ψυχολογία, να είμαστε μία ψηλά, μία χαμηλά. Το λέω συνεχώς αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε μια σημαντική διαφορά όσον αφορά στο πρωτάθλημα, και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να υπερασπιστούμε αυτή την διαφορά την οποία έχουμε, να μην αφήσουμε τίποτα να μας επηρεάσει και να καταφέρουμε με την θέληση που έχουμε να πετύχουμε αυτό το όνειρο για αυτό το στόχο που έχουμε και είναι τόσο σημαντικό για το οποίο παλεύουμε. Καταρχάς, τα δύο προβλήματα που απασχολούν την ομάδα και τους δύο ποδοσφαιριστές που αποχώρησαν τραυματίες στην Πέμπτη, έχετε πιο ξεκαθαρή εικόνα για το τι ισχύει? First of all, about the two players that left the game of Thursday. Are injured. If you have... Are injured. Δεν υπολογίζονται για την Δευτέρα. They are not counted for a month. Έχουν τραυματισμό, δεν υπολογίζονται λοιπόν για Δευτέρα. Έμεσα ακόμα δύσκολος εκτός έδρας αγώνας, με τον ΠΑΟΚ φυσικά να έχει το δικό του ξεχωριστό ρεκόρ με διαδοχικές νίκες εκτός έδρας. Ποια είναι η εικόνα που έχει για τον Λεβαδιακό? One more difficult one more game away, a difficult game for the team, but ΠΑΟΚ has a series of victories in away games that wants to continue. Which is your image about Λεβαδιακός as a team? It's a team that has an organization, has a compactness, has a principle of organization that belong to the Italian style. Είναι μια ομάδα οργανωμένη, είναι μια ομάδα η οποία έχει συνοχή, έχει κάποια στοιχεία οργάνωση τα οποία ανήκουν στον ιταλικό τρόπο παιχνιδιού. It is a team that start to use young and fast players in front, going for counter-attack, trying to defend, and on the same time when they win the ball, to go for counter-attack. Είναι μια ομάδα που χρησιμοποιεί νέους και γρήγορους ποδοσφαιριστές από τη μέση μπροστά, περισσότερο αμυνόμενοι με την ομάδα και πλήρως προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να πάνε στην κοντραεπίθεση. Then probably will be also a game of reaction, of fighting. But as happens almost always against us, against PAOK, it will be a game in which we have to be patient, to have the clear mind and to control the game, to make them to open and to take care in the same time about the moments when we lose the ball, to have a good reaction. I am very confident because I know that everybody is focused in these games, in this title. I'm focused that I'm confident, sorry, that the reaction will be perfect and we'll go there to fight
to fight and to take our points. Περιμένω ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι δύσκολο, ένα παρόμοιο σε στυλ παιχνιδιού από αυτό που θα, σε σχέση με αυτά που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, συγκεντρωμένοι, να αντιμετωπίσουμε σωστά τις στιγμές που θα έχουμε την μπάλα, να έχουμε υπομονή και στην ίδια στιγμή να προφυλάξουμε και τα νότα μας σε οποιαδήποτε στιγμή που θα υπάρξει κάποια αντεπίθεση από τον αντίπαλο. Είμαι σίγουρος και έχω πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για το γεγονός πως οι παίκτες μου θα βγάλουν μια πολύ καλή αντίδραση δεδομένου του αποτελέσματος που είχαμε την Πέμπτη. It is one more week to play after such a long period and such a hard period and everybody will do everything for this week because we are talking about two games in the league and one in the cup. Then after this period will come a short holiday when we'll refresh and we'll, when we'll start to have normal training, normal preparation and to be ready for what will follow. Έχουμε μία εβδομάδα λοιπόν ακόμα αγώνων, δύο αγώνες στο πρωτάθλημα και ένας στο κύπελλο. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τελειώσουμε τη χρονιά όπως πρέπει. Από εκεί πέρα μετά έχουμε ένα διάστημα διακοπών, στο οποίο διάστημα θέλουμε να ανανεώσουμε την ενέργειά μας και να επιστρέψουμε με τα παιχνίδια μας κάθε εβδομάδα για να κάνουμε αυτό που πρέπει σε αυτό το δύσκολο δρόμο που ακολουθεί. Αυτά λοιπόν είπε νωρίτερα στην κάμερα της Νόβα ο Ρας Βαλουτζέσκου, ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ. Έτσι ακούσατε να μιλάει και για τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του δικεφάλου και για τον στόχο του πρωταθλήματος. Απέφυγε ουσιαστικά να δώσει εξήγηση, εντάξει. Κάτι παρόμοιο είχε κάνει και την Πέμπτη, προσπαθούσε να εξηγήσει ουσιαστικά με τον δικό του τρόπο, χωρίς να παραδεχτεί ότι πρόκειται για τόσο μεγάλη αποτυχία, διότι υπάρχει ο μεγάλος στόχος του πρωταθλήματος και δεν μπορούσε να υπάρχει τόσο μεγάλη συγκέντρωση για την ομάδα και στην Ευρώπη, ειδικότερα μετά την υπερπροσπάθεια του καλοκαιριού και τον τρόπο που ήρθε ο αποκλεισμός από το Champions League. Από πλευρά παικτών του ΠΑΟΚ στην Νόβα μίλησε ο Τσούμπα Ακπομ, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι όλη στην ομάδα είναι πολύ αναστατωμένη. Ήταν δύσκολο ακόμα και να κοιμηθούμε, λέει, μετά από μια τέτοια βραδιά της Πέμπτης. Εντάξει, αυτό δήλωσε ο Άγγλος. Πιστεύω όμως ότι από εδώ και πέρα όλα θα πάρουν το σωστό δρόμο και έχουμε το κίνητρο να πάμε καλύτερα συνέχεια. Ήταν κάποια από τα λόγια του Τσούμπα Ακπομ, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες του ΠΑΟΚ στις καθιερωμένες συνεντεύξεις της Νόβα πριν από τα ματς πρωταθλήματος. Να συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ και με μπάσκετ. Εκεί όπου αύριο υπάρχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Λέω Παθεδόρου τα πηγαίνει εξαιρετικά το τελευταίο διάστημα και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Έχει 9 νίκες στα τελευταία 10 παιχνίδια, παρακαλώ. Έχει πάρει το ντέρμπι με τον Άρη, έχει πάρει νίκες στην Ευρώπη τεράστιες. Τρέχει σε 5 διαδοχικών εικόνων στο Basketball Champions League. Έχει κερδίσει την Τενερίφη εκτός έδρας, τη Βενέτσια την περασμένη Τετάρτη στο Παλατάκι. Και αύριο υποδέχεται τον πρωταθλητή και πρωτοπόρο. Αίτητο φέτος Παναθηναϊκό. Σκοπό έχει να τους πάσει αυτό το απόλυτο εικόν που έχει τα 8 στα 8 έχουν οι πράσινοι. Θέλει ο δικέφαλος να το σπάσει αύριο στο Παλατάκι. Δεν θα έχει προβλήματα. Ο Τέπιτς ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Θα είναι στη διάθεση του Ηλία Παθεοδωρού. Όπως ενημέρωσε σήμερα η ΠΑΟΚ, ο Μιλένκο Τέπιτς συμμετείχε στο πρόγραμμα της ομάδας στην προπόνηση σημερινή και αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ηλία Παθεοδωρού στο αυριανό παιχνίδι κανονικά ο Σέρβος. Από εκεί πέρα. Πλευράς Παναθηναϊκού, ο Λοτζέσκι ταξίδεψε κανονικά στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται εδώ για να συμμετέχει στο αυριανό παιχνίδι. Νοκάουτ είναι ο Ιωάννης Παπαπέτρου, θα απουσιάσει από το αυριανό παιχνίδι για τους πράσινους. Νομίζω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να το χτυπήσει το αυριανό μάτσα. Έχει δείξει τα τελευταία χρόνια γενικότερα και φέτος με την εικόνα που έχει τελευταία, το φορμάρισμα στο οποίο βρίσκεται η ομάδα του Παθεδόρου, ότι μπορεί τέτοια παιχνίδια να τα χτυπήσει τα ίσια και γιατί όχι να πάρει την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό και να συνεχίσει αυτό το πολύ καλό σερί που τρέχει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις 5 το μάτς, φυσικά μετάδοση εδώ από το Λίμπερο 107,4 από τον Νίκο Μοσχοβίτη από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Και ότι υπάρχει και το βράδυ, θα τα πούμε εδώ με τον Νίκο για το post-game του αγώνα και αυτού του αγώνα και όλων των υπόλοιπων να αναμετρήσουν στην αγωνιστική δράση που θα υπάρχει και αύριο. Φυσικά άλλη μια γεμάτη αγωνιστική δράση Κυριακή. Και το βράδυ θα είμαστε ξανά μαζί 10-1 εδώ στο post-game στο Λίμπερο. Έχουμε όμως ακόμη δρόμο μπροστά μας. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Να ρίξουμε μια ματιά στα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε από Ιταλία, όπου είχαμε το Ίντερ Ουντινέζα 1-0 με πέναλτι του Ικάρντι σε 76 και με πέναλτι του Κριστιάνου Ρονάλντο σε 70 ανοίξει και η Γιούβε στο ντέρμπι του Τωρίνο εκτός έδρας της Τωρίνο με 1-0 επιβλήθηκε. Αύριο το μενού έχει Σπάλκι Εύω Φιωρεντίνα Έμπολη στις 1.30 το Σπάλκι Εύω, στις 4 Φιωρεντίνα Έμπολη. Φροζινόνε, Σασουόλο, Σαμπτόρια, Πάρμα, Κάλιαρη, Νάπολη στις 7 και Ρώμα Τζένοα στις 9.30. Δευτέρα, Ατάλαντα Λάτσιο στις 9.30 και την Τρίτη, η Μίλαν, αποκλεισμένη από τον Ολυμπιακό στο Europa League Μίλαν, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στις 9.30 το βράδυ την Μπολόνια.
Φυσικά η Juve εξακολουθεί να είναι στην κορυφή, έχει μάλιστα απόσταση πολύ μεγάλη. Είναι στο συν 14 από την Ίντερ που έχουν τον ίδιο αριθμό αγώνων και είναι στην τρίτη θέση. Ίντερ, η δεύτερη Νάπολη αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 11, μπορεί να μειώσει στο μείον 8 εάν κερδίσει το δικό της παιχνίδι για αυτή την αγωνιστική. Πενθυμίζω παίζει αύριο στην έδρα της Κάλιαρη στις 7, αν πάρει το διπλό θα πάει στους 38, θα μειώσει στο μείον 8 από την Γιούβε που είναι στους 46 και έχει 15 νίκες και μια ισοπαλία, τρομερή πορεία, 33-8 τα γκολ υπερκατά για τους πιαγονέρι. Να πάμε τώρα στη Γερμανία, εκεί όπου η Dortmund συνέχισε με νίκη, κέρδισε και την Werder Bremen, η ομάδα της Βεσφαλή κέρδισαν και την Werder Bremen σήμερα με 2-1 στο Westfalen. Ακόμη είχαμε Augsburg Schalke 1-1, Fortuna Düsseldorf, Freiburg 2-0, Hannover Bayern Monaco 0-4, ξέσπασαν οι Βαβαροί και Hoffenheim Gladbach 0-0 και Stuttgart Hertha 2-1. Αύριο Λειψία Mainz στις 4.30 και επίσης αύριο στις 7 Eintracht Frankfurt της Bayer Leverkusen. Εδώ η Dortmund μετά την σημερινή νίκη που πήρε έχει φτάσει, θα δούμε αμέσως την βαθμολογία και στη Γερμανία μετά από 15 αγωνιστικές έχει φτάσει στους 39, είναι στο συν 9 από Gladbach και Bayern που την ακολουθούν στην δεύτερη θέση και μοιάζει μεγάλα φαβορή για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Βέβαια με την Bayern ποτέ μιλες ποτέ στη Γερμανία, δεν μπορείς να την ξεγράψεις στην μεγάλη Bayern Μονάχου. Η Λειψία είναι στους 25, ακολουθεί και η Eintracht Frankfurt στην πέμπτη θέση με 23 βαθμούς. Να πάμε και στην Ισπανία, εκεί όπου είχαμε νωρίτερα είπαμε το Eibar Valencia 1-1. Να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα αποτελέσματα που είχε στο σημερινό πρόγραμμα της La Liga. Λοιπόν, από την Παρασκευή Θέλτα Λεγκανές 0-0. Σήμερα Χετάφε Σοσιεδάδ 1-0. Βαγιαδολίδ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3. Δύσκολη νίκη με πρωταγωνιστή τον Γκριεσμάν για τους Ροχιμπλάνκους. Ρεάλ Βαγεκάνο 1-0. Με τη Βαγεκάνο να χάνει τρομερή ευκαιρία στο 90, διπλή μάλιστα επέμβαση του Κουρτουά που κράτησε το 0. Έσωσε τη Ρεάλ από Γκέλα, πήρε τους 3 βαθμούς. Έιμπαρ Βαλένθια 1-1, όπως είπαμε και νωρίτερα. Αύριο Σεβίλη Χιρόνα στη 1 το μεσημέρι. Εσπανιόλ Μπέτις 5:15. Στις 7:30 Ουέσκα Βιγιαρεάλ και στις 10:15 Λεβάντε Μπαρτσελόνα. Εδώ μαζί θα το παρακολουθούμε στο post game στο Λίμπερο. Την Δευτέρα στις 10 το βράδυ κλείνει η αγωνιστική με το Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό. Είναι βαθμολογία. Έχει την Ατλέτικο να έχει πιάσει την Μπάρτσα στην κορυφή. Η Μπάρτσα βέβαια παίζει αύριο στην Ελλάδα της Λεβάντε. Αν κερδίσει θα πάει στους 34, στους 31 είναι η Ατλέτικο. Στους 29 είναι η Ρεάλ επίσης με 16 παιχνίδια. Και στους 28 η Σεβίλη που μπορεί να φτάσει βέβαια στους 31 αν κερδίσει το δικό της αυριανό παιχνίδι. Φυσικά και στην Αγγλία, εκεί όπου η Manchester City κέρδισε σήμερα την Everton με 3-1, Watford Cardiff 3-2, Tottenham Burnley 1-0, Wolves Bournemouth 2-0, Huddersfield Newcastle 0-1, Crystal Palace Leicester 1-0, Fulham West Ham 0-2 και αύριο στις 3.30 Southampton Arsenal, στις 3.30 επίσης την ίδια ώρα Brighton Chelsea και στις 6 το μεγάλο match Liverpool Manchester United, όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Anfield. Στη βαθμολογία η City έχει περάσει την κορυφή με 44, η Liverpool αν κερδίσει αύριο θα επιστρέψει στην πρώτη θέση, είναι στους 42 τώρα. Η Tottenham που κέρδισε σήμερα έχει 39, η Chelsea στους 34 με το αυριανό μάτς με την Brighton να εκκρεμεί. Στους 34 είναι και η Arsenal η οποία επίσης παίζει αύριο. 26 έχει η Manchester United, βρίσκεται στην έκτη θέση, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα ένα ντέρμπι όπως το αυριανό δεν χωράει, δεν μπορείς να το εκτιμήσεις με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στα προηγούμενα παιχνίδια, ούτε με τη βαθμολογική τους θέση. Μπορεί αυτή τη στιγμή να απέχουν 16 ολόκληρους βαθμούς, 42 είναι η Liverpool, 26 η Manchester United. Η εικόνα του είναι πολύ διαφορετική μέχρι στιγμή στη σεζόν, πολύ καλύτερη η Liverpool φυσικά, πολύ χειρότερη η εικόνα που έχει παρουσιάσει η United του Mourinho. Ωστόσο το αυριανό derby δεν μπορείς να το προσεγγίσεις με αυτόν τον τρόπο, διότι είναι ένα μεγάλο derby Liverpool Manchester United. Όλοι νομίζω οι ποδοσφαιρόφιλοι παγκοσμίως γνωρίζουν το τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Ίσως το κορυφαίο derby όλου του κόσμου, για πολλούς είναι το κορυφαίο. Αύριο στις 6 η Liverpool, βέβαια πέρα από το γόητρο, θέλει να συνεχίσει και αυτή την πορεία της με στόχο την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League. Η United θέλει και αυτή να επιστρέψει θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα μεσοβδόμαδα από τη Βαλένθια στο Champions League. Μεγάλο μάτς, μεγάλο παιχνίδι. Και κάτι που έβλεπα νωρίτερα και αξίζει να το αναφέρουμε, ο Κλοπ δεν έχει κερδίσει ποτέ την Manchester United ως προπονητής
της Liverpool σε αυτά τα τρία χρόνια που είναι στον πάγκο των κόκκινων. Έχει αντιμετωπίσει πέντε φορές τη United και ο Γερμανός τεχνικός δεν έχει πάρει ούτε μία νίκη. Έχει τρεις οπαλίες και δύο ήττες στα παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει ως προπονητής της Liverpool του Manchester United. Και αύριο θέλει να σπάσει και αυτή την κατάρα εντός εισαγωγικών ο Κλοπ, να πάρει την πρώτη του νίκη ως coach της Liverpool απέναντι της United και να συνεχίσει στην πρώτη θέση με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Φυσικά πολλοί φίλοι των δύο ομάδων και εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, και στη Θεσσαλονίκη έχουν τα κλαμπ τους, τους συνδέσμους τους. Νομίζω υπερέχουν λιγάκι οι φίλοι της Liverpool. Έτσι, να, νομίζω είναι η πιο δημοφιλής ομάδα και στην πόλη και στην χώρα μας. Γενικότερα, να θυμίσουμε τα αποτελέσματα για αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Τα αποτελέσματα που έχει ο Κλοπ απέναντι στη United ως προπονητής της Liverpool. Το 16, το πρώτο παιχνίδι, ήταν με 0-1 με γκολ του Rooney, το εκπληκτικό γκολ για όσους το θυμούνται. Μέσα στο Anfield. 0-0 το μάτς που ακολούθησε στις 17 Οκτώβριου του 2016 για την επόμενη σεζόν. 1-1 το επόμενο παιχνίδι και άλλη ισοπαλία. 0-0 νέα ισοπαλία εντός έδρας. Και το τελευταίο παιχνίδι μέχρι σήμερα, 10 Μαρτίου του 2018, μέσα στο Old Trafford. Η United είχε κερδίσει με 2-1 την Liverpool. Αύριο θέλει ο Κλοπ να πάρει την πρώτη του νίκη ως προπονητής Liverpool απέναντι στους κόκκινους διαβόλους. Περιμένουμε και δικά σας σχόλια και στη σελίδα του Λίμπρο 104 στο Facebook, στην άρση εκπομπής και στα μηνύματα FM και ενώ και αποστολή στο 54526 και προβλέψει αν θέλετε να κάνετε και το αυριανό αυτό μεγάλο ντέρμπι για οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε. Περιμένουμε και τελευταίοι να στείλετε για να μπείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για το τραπέζι στο πολύ όμπες στο ψητό στην Τέρψη Θέα, Πλατέρψη Θέα στη Σταυρούπολη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 το κατάστημα, τηλέφωνο 2310-60-2220, ο χορηγός εκπομπής που προσφέρει και σήμερα ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ. Το διεκδικείτε στέλνοντας FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση αφού το επιστρέψουμε από το μικρό διάλειμμα στο οποίο θα πάμε σε πολύ πολύ λίγο για να επιστρέψουμε και για το φινάλε της απόψινης εκπομπής Post Game. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο, στέλνετε και τελευταία τα μηνύματά σας για να κάνουμε και την κλήρωση να αναδείξουμε τον νικητή, την νικήτρια. Παναλαμβάνω FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Πάμε στο break, Βασίλη. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο και επιστρέφουμε για το φινάλε της εκπομπής Post Game εδώ στο Λίμπερο. Επιστρέψαμε στις 12.30, τελευταίο κομμάτι της απόψινης εκπομπής Post Game εδώ στο Λίμπερο 107,4 με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και Γιώργο Παναγιωτίδη πίσω από το μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί για λίγα λεπτάκια ακόμη. Νομίζω έχουμε καλύψει έτσι όλα τα ενημερωτικά όσον αφορά το ρεπορτάζ, αποτελέσματα, βαθμολογίες, ό,τι είχαμε, ό,τι έχουμε να περιμένουμε να δούμε την αυριανή ημέρα. Σιγά σιγά οδεύουμε προς το φινάλε. Να κάνουμε και την κλήρωση για το διαγωνισμό για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ που προσφέρει ο χορηγός εκπομπής Post Game, το πιστό πολύ όμπες στο ψητό. Να μας δώσει ο Βασίλης ο Καβαδίας ένα νούμερο από το 1 έως και το 11. Να μας δώσει το. Ποιο θα μας δώσει? Θα μας δώσει το 5 ο Βασίλης ο Καβαδίας. Το νούμερο 5 είναι. Για να δούμε, δώσε λίγο τη μουσική, Βασίλη. Δημοκράτης Μποζίνης είναι το ονοματεπώνυμο. Μποζίνης Δημοκράτης, λοιπόν, ο νικητής του απόψινου διαγωνισμού για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητό πολύ μπες στο ψητό. Θα ενημερωθεί και από την γραμματεία Δευτέρα πρωί. Από Δευτέρα ως Παρασκευή μπορεί να πάει εκεί. Μεγάλο Ξάνο 16 στη Σταυρούπολη, στην πλατεία Τέρψη Θέας για να γευματίσει μπέργκερ, ρωσές, σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και όλα τα υπόλοιπα νόστιμα που υπάρχουν εκεί. Μια και τώρα το παίρνει το μάτι μου πάλι στα social media, επειδή. Είχε γίνει, αν είναι αλήθεια, έτσι, είχε προκληθεί συζήτηση την ώρα του αγώνα και μετά το τέλος του αγώνα. Και υπήρχαν διαμαρτυρίες από πλευράς και φίλων του Άρη και του Σάββατο Παντελίδη. Γενικότερα φώναξαν κάπως οι άνθρωποι του Άρη, παραπονέθηκαν για τη φάση της αποβολής του Κουέστα. Καθώς θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να δοθεί κίτρινη κάρτα επειδή ο Δελιζής είχε καλύψει την. Είχε προλάβει, δηλαδή ήταν κοντά στη φάση, δεν ήταν τελευταίος αμυνόμενος ο Κουέστα. Είναι ξεκάθαροι οι νέοι κανονισμοί της FIFA. Δεν τίθεται θέμα, δηλαδή ήταν. Καθαρή αποβολή, καθώς σύμφωνα με τους κανονισμούς τους καινούργιους της FIFA, εφόσον ο αμυνόμενος, είτε ο τερματοφύλακας στην προηγουμένη περίπτωση, ο Κουέστα, αποτρέψει με τέτοιο τρόπο όπως το έκανε ο Κουέστα, δηλαδή να τραβήξει από τη φανέλα, να κρατήσει, να σμπρώξει, γενικότερα να μην προσπαθήσει να παίξει για την μπάλα, αλλά παρά μόνο να παρεμποδίσει τον αντίπαλο χωρίς να διεκδικεί την μπάλα, τον αντίπαλο επιτιθέμενο στην περίπτωση του Μωράρ του Πανετολικού. Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής πρέπει να τον αποβάλει όπως και σωστά έκανε ο Ευαγγέλου. Πήρε την απόφαση αυτή να βγάλει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Κουέστα. Είναι ξεκάθαρο, επαναλαμβάνω, ο κανονισμός της FIFA. Όταν ένας αμυνόμενος παίκτης στην προηγούμενη περίπτωση, ο goalkeeper του Άρη Κουέστα, αποθήσει με αυτόν τον τρόπο που το έκανε, χωρίς να πηγαίνει να κάνει προσπάθεια να παίξει προς την μπάλα, χωρίς να εκδικεί την μπάλα δηλαδή,
στην άμυνά του, τότε είναι ξεκάθαρα κόκκινη κάρτα. Και θα βάλουμε στην κουβέντα τώρα και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, για να πάρουμε και το δικό του σχόλιο και για τη φάση και για το παιχνίδι, για την ήττα αυτή του Άρη γενικότερα. Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Ανέφερα μόλις για την φάση αυτή, γιατί συζητήθηκε η αλήθεια της αποβολής του Κουέστα και που για μένα έκρινε σε μεγάλο βαθμό και την έκβαση του αγώνα. Όχι τόσο γιατί εντάξει, δεν πήρε προβάδισμα εκεί ο Πανετολικός άλλωστε, αλλά όταν παίζει από το 30 με 10 ο Άρης είναι λογικό και μετά το 70 ναι, να αρχίζουν να στενεύουν και τα ψυχικά αποθέματα και να είναι άλλη εικόνα. Εντάξει, είναι η φάση που σε πολύ μεγάλο βαθμό έκρινε το παιχνίδι αυτή με την αποβολή του Κουέστα, η οποία ξεκίνησε βέβαια από το ολέθριο λάθος του Γιώργου Δελιζή, το οποίο βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα πέσουμε να το φάμε τον άνθρωπο, επειδή έκανε αυτό το λάθος ο αρχηγός του Άρη, αλλά σίγουρα είναι από δικό του, από τη δικιά του λάθος ενέργεια. Ξεκινάει αυτή η φάση με τον Μωράρη που βγήκε πέναντι τον Κουέστα, το τράβηγμα στο Ρουμάνο και το πέναλτι. Εντάξει, ο Άρης, σαν ένα γενικό πρώτο σχόλιο, νομίζω ότι πλήρωσε τα λάθη του για μία ακόμη φορά. Τα πολύ σοβαρά λάθη του, θα πω εγώ, Νίκο. Ειδικά εντάξει, και στο δεύτερο γκολ, έτσι, το λάθος είναι τραγικό και από το Σιώπη και από τον Αγνωστόπουλο. Γενικότερη ναι, αδράνεια. Ήταν μεγάλο το κακό με τα λάθη και σήμερα. Δηλαδή, το λάθος του Δελιζήση, το τράβηγμα του Κουέστα, η κόκκινη. Το λάθος του Σιώπη στο δεύτερο γκολ με έναν Άρη που το πάλεψε, η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή όσο και μετέχτη λιγότερο από το 30 δεν το παράτησε, κάποιες φορές έβλεπες ένα παιχνίδι που ήταν σαν να μην υπάρχει αριθμητικό μειονέκτημα για την ομάδα. Πράγματι. Αλλά ήταν, εγώ δεν θα ρίξω ευθύνη το ότι ο Άρης έχασε εξαιτίας του αριθμητικού μειονεκτήματος που είχε, γιατί έχει φάει δύο γκολ από στατικές φάσεις. Εντάξει, εκεί δεν παίζει ρόλο το αριθμητικό μειονέκτημα, εκεί παίζουν ρόλο. Ίσως το μόνο που μπορούμε να δικαιολογήσουμε είναι λόγω της κόπωσης, ότι ένα παραπάνω να υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης. Αλλά και πάλι, όπως λες, δεν δικαιολογείται αυτό από το αριθμητικό μειονέκτημα. Η έλλειψη συγκέντρωσης σε τέτοιου είδους φάσεις. Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτό που κάνει ο Σιώπης μου δείχνει ότι δεν έχει καθαρό μυαλό κινητή. Ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή που αφήνει την μπάλα να περάσει και ο Αναγνωστόπουλος βέβαια που ναι μεν δεν μπορεί να την πιάσει και την στέλνει στα δίχτυα. Εντάξει, απ' τη μια ευνηδιάζεται, αλλά απ' την άλλη είναι και ο ρόλος του τερματοφύλακα ορισμένες φορές να ανταποκρίνεται σε τέτοιες έτσι πολύ γρήγορες φάσεις. Αλλά δεν μπορούμε να ρίξουμε το βασικό φταίξιμο στον Αναγνωστόπουλο, η ευθύνη είναι του Σιώπη. Για το Σιώπη, να το ρωτήσει, θα το παραδεχθεί και ο ίδιος, νομίζω, δεν έχει πρόβλημα να το κάνει. Ναι. Ήταν ένα μάτς το οποίο, αξιουάρης, δεν του έβγαινε τίποτα, του πήγαν όλα στραβά, ήταν αυτοκαταστροφικός και ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει και το βαθμό της οπαλίας που έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δεν θα ήταν άσχημος, Γιώργο, είναι η αλήθεια. Ναι, μπράβο. Γνώρισε μια ντροπιαστική, θα τη χαρακτηρίσω εγώ, ακόμα μία, μετά από το 4-2 στο Περιστέρι, η οποία βαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα, το ήδη βαρυμένο κλίμα στην ομάδα, από την ήττα στο Περιστέρι την προηγούμενη εβδομάδα, και ρίχνει τον Άρη πιο βαθιά στην αγωνιστική κρίση που βρίσκεται πριν τον Παντελίδη, θα πω εγώ. Απλά είχαμε μία παρένθεση τα παιχνίδια με τον Όφη και τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια ευχάριστη παρένθεση, θα λέγαμε, με τον Όφη λόγω της νίκης, με τον Παναθηναϊκό λόγω της εμφάνισης που έκανε η ομάδα μέσα στην όλη απογοήτευση για την απώλεια της νίκης, ναι, σε εκείνο το μάτς. Και τώρα, Νίκο, στενεύουν τα περιθώρια. Εντάξει, ακούσαν και αποδοκιμασίες στο φινάλε και όπως λες και εσύ υπάρχει ο προβληματισμός και απογοήτευση. Υπήρχαν και αποδοκιμασίες μετά το τέλος του παιχνιδιού, να το αναφέρουμε και αυτό. Όταν τελείωσε το μάτς από τα επίσημα, επειδή ακριβώς από πάνω είναι η σουίτα του Θόδωρου Καρυπίδη, υπήρξαν αποδοκιμασίες κυρίως προς το πρόσωπο του Ντίνου Διαμαντόπουλου. Mm-hmm. Και κατά δεύτερο λόγο προς το πρόσωπο του Καρυπίδη, αλλά αποδοκιμάστηκαν και οι δύο. Αυτή είναι η ουσία, λογικό, εντάξει. Ο κόσμος έβγαλε ένα εκνευρισμό, μια αγανάκτηση βλέποντας την ομάδα να χάνει από τον Πανετολικό μες στην έδρα της. Και είναι ακόμα ένα δείγμα της πολύ βαριάς ατμόσφαιρας που έχει διαμορφωθεί πλέον στο στρατόπεδο του Άρη. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Επειδή πάνω στα νεύρα πολλοί μπορεί να κατηγόρησαν και τον Παντελίδη και δεν έχω διάθεση, είναι αλήθεια, να σου πω την αλήθεια, να σηκώσω ασπίδα προστασίας στον Παντελίδη, όποτε χρειάστηκε να τον κριτικάρουμε, τον κριτικάραμε. Όμως τον κριτικάραμε για τις λάθος επιλογές του στο Περιστέρι, όπου έβαλε το μαύρο ή ήταν κακό το timing, ή έβαλε τον κολλά σε μια θέση που δεν είναι η φυσική του. Αλλά τώρα, δεν φταίει ο Παντελίδη για το λάθος του Δελιζήση. Ναι.
ή για το λάθος το οποίο κάνει ο Σιώπης το δεύτερο γκολ του Πανετολικού. Ο Παντελίδης, μπορώ να σου πω εγώ ότι σίγουρα μπορεί να έχει ένα μερίδιο ευθύνης για το γεγονός ότι η ομάδα μέχρι την αποβολή, και ενώ ήταν υπήρχε αριθμητική ισορροπία, δεν έπειθε τόσο πολύ με την αποδοσή της. Είπε βέβαια και ο προπονητής του Άρη στη συνέντευξη τύπου ότι κρατούσαμε την μπάλα, αλλά ο Άρης δεν δυσκολευόταν πολύ να βρει διαδρόμους. Και αν εξαιρέσουμε εκείνη την κεφαλιά του Δελιζήση στο 6 και τη φάση με το Γιουνές στο 13, ένα σουτ βέβαια από πολύ πλάγια θέση που το έβγαλε ο Κυριακίδης δύσκολα νομίζω να έμπαινε, ο Άρης δεν παρουσίασε κάτι άλλο. Σε εκείνο το μας τώρα βέβαια, αν δεν υπήρχε αποβόλη, δεν ξέρω πώς εξελισσόταν το παιχνίδι. Αλλά και ο Άρης μέχρι εκείνο το σημείο δεν μου έδειξε εμένα τουλάχιστον κάτι το ιδιαίτερο και γενικότερα από το μάθημα τον Παναθηναϊκό και μετά μου βγάζει η ομάδα μια εικόνα που μου θυμίζει λίγο την περίοδο της επί Ερέρα. Ναι. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή ένας Άρης ο οποίος κουράζεται γρήγορα, ένας Άρης που δεν έχει ένα ξεκάθαρο προσανατολισμό μέσα στο γήπεδο, αλλά ξαναλέω και δικιά μου γνώμη είναι αυτή ότι εγώ δεν μπορώ να βγάλω στη σέντρα τον Παντελίδη και να τον κατηγορήσω για το σημερινό. Έχει το μερίδιο ευθύνης όπως το έχει κάθε προπονητής στις αποτελέσματα. Αλλά ξαναλέω, για το λάθος του Δελιζήση και το λάθος του Σιωπή και Παντελίδης. Γιατί σε αυτά κρύφτει το παιχνίδι. Είναι ατομικά λάθη που εκεί, ναι. Εντάξει, δεν είναι θέμα προπονητή βέβαια. Εντάξει, δεν είναι αυτό ακριβώς. Συγκεντρώνει πειρά σίγουρα. Είναι και αυτή η κακιά συγκυρία ότι από τη στιγμή που έφυγε από τον Αστέρα Τρίπολης οι αρκάδες προλάβουν στο πρωτάθλημα. Αυτό και έλεγα και εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δηλαδή, ναι. Είναι ηρωνία κατά κάποιο τρόπο ότι ο Αστέρας έχει φτάσει ένα βαθμό πίσω από τον Άρη από ό,τι που έχει φύγει ο Παντελίδης, ναι, και έχει έρθει ο Παντελίδης στον Άρη. Εντάξει, δεν μπορούμε βέβαια με βάση αυτό να κρίνουμε, ακόμη είναι νωρίς. Και για τον Παράσχο στον Αστέρα και για τον Παντελίδη στον Άρη. Καθώς εντάξει, και μεγάλο μερίδιο το ότι ανέκαμψε ο Αστέρας είναι και του Παντελίδη δουλειά, έτσι. Ναι, πρόσεξε με, γιατί ο Παράσχος παρέλαβε και μια βάση. Και να σου πω τώρα κάτι, ρε Γιώργο. Να δει κάποιος το πρόγραμμα του Αστέρα Τρίπολης, ναι, μέχρι τον Παντελίδη. Παίζει και αυτό ρόλο, βέβαια. Εντάξει, ο Παντελίδης έχει βγάλει όλα τα παιχνίδια του με τους μεγάλους. Ναι, ναι, με Άρη, με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ, με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ αν θυμάμαι καλά. Ναι, 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 δεν είχε εύκολο πρόγραμμα. Εντάξει. Έτσι. Το θέμα πλέον για τον Άρη, για να επιστρέψουμε στο κεντρικό μαύρο, είναι να αντιδράσει. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του κόσμου και εγώ όσο να είναι έναν εκνευρισμό τον είχα μετά το τέλος του παιχνιδιού, γιατί λες ότι δεν γίνεται αυτή η ομάδα να χάνει τον Πανετολικό. Ο Άρης διανύει μια αγωνιστική κρίση στην οποία μπαίνει όλο και πιο βαθιά πλέον, αλλά το να μπούμε στη διαδικασία στις δύσκολες στιγμές πάντα, γιατί δύσκολη στιγμή ήταν και μετά το μάτς του Ανατρόμητο και αυτό το οποίο είχα πει και είχα γράψει κιόλας, είναι ότι οι αφορισμοί και οι πούλοι, για να το πω έτσι λαϊκά, δεν βοηθούν την ομάδα σε κάτι. Εντάξει, αυτή τη στιγμή στα δύσκολα η ομάδα χρειάζεται τη στήριξη περισσότερο από ό,τι χρειάζεται στα εύκολα. Και ο Άρης έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Εργοτέλη για το κύπελο την Πέμπτη. Έτσι, δεν έχει προκριθεί ακόμα η ομάδα. Και έχει και το μάτι με την Ξάνθη την άλλη Κυριακή στα Πηγάδια, με το οποίο ολοκληρώνεται τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Και καλείται, ένας λόγος παραπάνω που καλείται να πάει και με ηρεμία στη διακοπή των εορτών, έτσι ώστε να μπορεί να βάλει και ο Παντελίδη και τρία στοιχεία που θέλει να προσθέσει, έτσι, να έχει λίγο χρόνο περισσότερο με ηρεμία. Αυτό. Εγώ νομίζω ότι το διάστημα της διακοπής ο Παντελίδης θα επικεντρωθεί περισσότερο στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Δεν μπορεί να το κάνει τώρα, γιατί δεν το βοηθούν και τα παιχνίδια, τα συνεχόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι οι τρεις εβδομάδες περίπου της διακοπής ευνοούν τον προπονητή του Άρη και τον γυμνασί της ομάδας για να δουλέψει πάνω στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Και σίγουρα πλέον όσο πλησιάζουμε και στο Γενάρη, και έχω πολλές μέρες, άλλες δύο εβδομάδες, το μεταγραφικό και οι αποχωρήσεις και οι ελεύσεις αρχίζουν να μπαίνουν όλο και περισσότερο, να βρίσκονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή για την ομάδα. Ναι. Θα αρχίσουν να γράφονται και ονόματα, να ακούγονται τα κλασικά όσο πλησιάζουμε. Ναι. Ήδη γράφτηκαν κάποια όσον αφορά τους πιθανούς αποχωρήσαντες από την ομάδα. Δεν σου λέω ότι αυτή η λίστα που έχει βγει δεν έχει μια βάση, αλλά καλύτερο θα είναι να περιμένουμε πρώτα να προχωρήσουμε σε επίσημες ενέργειες από πλευράς ΠΑΕ προς τις πλευρές των ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται. Η διενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι τουλάχιστον οι πρόθεση των ανθρώπων του Άρη πριν το μάθημα τον Πανετολικό ήταν μετά από το παιχνίδι το σημερινό να αρχίζει να ενημερώνουν τους παίχτες της ομάδας που δεν βρίσκονται στα πλάνα του προπονητή.
Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να αλλάξει μετά από αυτό το σημερινό αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν το θεωρώ πολύ πιθανό, αλλά νομίζω ότι έχει τις πιθανότητες του το ενδεχόμενο την επόμενη εβδομάδα να δρομολογηθεί και το θέμα των αποχωρήσεων και να αρχίσουν να ενημερώνουν οι άνθρωποι της ομάδας κάποιους παίχτες οι οποίοι διαβρίσκονται στα πλάνα του Παντελίδη. Ωραία, Νίκο, τώρα ακολουθεί το παιχνίδι της Πέμπτης. Φαντάζομαι εντάξει από αύριο θα αρχίσει το ενδιαφέρον να στρέφεται περισσότερο εκεί. Το καλό εδώ με την αποβολή του Κουέστα είναι ότι θα κτίσει την ποινή σε αυτό το μάτς. Ναι. Που είναι θεωρητικά πιο βατό τουλάχιστον από ό,τι με την Ξάνθη. Νομίζω ότι ο Κουέστα σε αυτό το μάτς θα έλειπε γιατί ο Παντελίδης θα στρεφόταν στην επιλογή του Αναγνωστόπουλου. Ναι. Άρα, οκ. Okay. Δεν τρέχει και τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά με την Ξάνθη θα είναι κανονικά. Ο Ισπανός τερματοφύλακας θα υπολογίζεται από τον προπονητή του Άρη. Υπάρχει και μια τοποθέτηση διαδικτυακά του Super 3. Τώρα δεν έχω μπροστά μου να διαβάσουμε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό αυτό το οποίο έλεγε ότι πρέπει να διατηρήσουμε όλη την ψυχραιμία μας, καλώντας τους παίκτες του Άρη να σηκώσουν κεφάλι και να φτιάξουν την κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί. Είναι ο μοναδικός δρόμος αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο για τον Άρη. Οτιδήποτε άλλο, γκρίνια και τα λοιπά, μόνο κακού μπορεί να κάνει νομίζω αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Ναι, ναι, όντως. Εντάξει, θέλει και λίγο πίσω του χρόνου ο Παντελίδης νομίζω και θα του δοθεί πιστεύω. Θα υπάρχει δηλαδή στήριξη προς το πρόσωπό του γιατί είναι και νωρίς ακόμα. Εντάξει. Δεν κοιτά, να σου πω κάτι, Παντελίδη, δεν ζητάει πίστοση χρόνου. Και το είπε και σήμερα γιατί ρωτήθηκε και λέει ότι εγώ δεν ζήτησα υπομονή και δεν θα το κάνω ούτε τώρα. Απλά το θέμα του Παντελίδη είναι ότι όσο δεν έρχονται τα αποτελέσματα τόσο θα δυσκολεύει και η δική του θέση. Αλλά ξαναλέω, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Παντελίδη ώστε να τον κατηγορήσω βασικά. Κριτική θα του κάνουμε σίγουρα. Αλλά δεν μπορώ να το θεωρήσω και ως πρώτο υπεύθυνο επειδή ο Άρης έχασε σήμερα. Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση, εντάξει. Για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί. Έτσι, εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Όταν η ομάδα θα συνεχίσει, αν η ομάδα συνεχίσει με αυτή την εικόνα βέβαια και δεν βγάζει πρόοδο, αυτό τότε σίγουρα θα το πιστωθεί αρνητικά. Όπως πιστώθηκε θετικά η βελτίωση που παρουσίασε ο Άρης σε παιχνίδια ΜΕΟΦ και Παναθηναϊκού, κατά αντίστοιχο θα γίνει εφόσον υπάρξει πάλι μια επισημότητα σε αυτό το κομμάτι της βελτίωσης στην εικόνα της ομάδας. Έτσι, απλά σήμερα υπήρχαν και τα κάποια ατομικά λάθη στα οποία είπαμε ότι δεν είναι και θέμα του ίδιου, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Έγινε, Νίκο. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο, κλείνοντας με το δικό του σχόλιο για την είδα τη σημερινή του Άρη από τον Πανετολικό στο Κλάνης Βικελίδης με 1-2. Να διαβάσουμε και αυτή την ανακοίνωση, τοποθέτηση του Super 3 για τα τεκτενόμενα για το σημερινό αποτέλεσμα και γενικότερα για τη συνέχεια, την οποία ανέφερε και ο Νίκος Παπαδόπουλος νωρίτερα. Λοιπόν, αναφέρουν οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη. Στηρίζουμε την ομάδα, πιστεύουμε ότι είναι άντρες με φιλότιμο και κάκαλα και θα ξαναβρουν το δρόμο, τον Πινελίκη, να το ξανακάνουν λατρεία στα μάτια και την καρδιά του κόσμου. Ο λαός και ο παδός δεν είναι τεχνοκράτες ούτε διπλωμάτες, υπερβολή είναι στην ψυχή του και στη χαρά και στην απογοήτευση. Θέλει κάκαλα να φέρουν πάλι να διαχειρίζει κρίσεις όταν έχει τραβήξει πολλά, ώστε να μην καταστρέφεις αυτό που αγαπάς. Μη σκύβε το κεφάλι, βρείτε την ψυχή σαν άντρες και γυρίστε την κατάσταση. Μπορείτε εκεί στη δείξη, όπως απολαμβάνει την αποθέωση στη χαρά, να απορροφάτε και την οργή του κόσμου και να στηρίζετε την ομάδα. Δεν σκύβουμε το κεφάλι ποτέ. Μόνο Άρης αναφέρουμε κεφάλαια στο φινάλε. Σύνδεσμο στον οργανωμένο παδό του Άρη, Super 3, σε μια ανακοίνωση έτσι που στέλνει το δικό του μήνυμα για την συνέχεια μετά το σημερινό πολύ αρνητικό αποτέλεσμα. Την ήττα από τον Πανετολικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το μπάσκετ του Άρη, κάτι που δεν το είχα παρατηρήσει, είναι αλήθεια, νωρίτερα, σε ζωντανή ροή του παιχνιδιού. Πέτυχε 31 πόντους στις τρεις πρώτες περιόδους, δηλαδή είχαν με 51-31 στο τέλος της τρίτης περίοδου, ήταν στο μείον 20 και τελείωσε το μάτς στο 71-61, δηλαδή πέτυχε 30 πόντους στην τέταρτη περίοδο, δηλαδή 31 πόντους σε τρεις περιόδους και σε μία περίοδο στην τελευταία πέτυχε 30, ξύπνησε κάπως αργά, είναι αλήθεια, ο Άρης. Γύρισε από το μείον 20, το έφτασε έτσι μέχρι το μείον 7, αν θυμάμαι σωστά, προσπάθησε να το κάνει ντέρβι στο τέλος. Τελικά έχασε με μείον 10, 71-61, 10 πόντους διάφορα και έμεινε στο 2-7 στη βαθμολογική κατάταξη. Μόλις 2 νίκες έχει η ομάδα του Άρη και μάλιστα είναι και 2 εκτός έδρας με Λαύριο την πρώτη αγωνιστική και με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Έχει το 0-4, το οποίο αποτελεί αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του στο Αλεξάνδριο και γενικότερα συνεχίζει η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου αυτήν την πολύ κακή πορεία της στη φετινή σεζόν μέχρι στιγμής και δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να αλλάξει αυτή την εικόνα, διότι
απογοητεύει και με την απόδοσή της και με τα αποτελέσματά της η μπασκετική ομάδα του Άρη. Λοιπόν, κάπως έτσι, λίγο πριν τη μία, φτάνουμε στο φινάλε και της απόψινης εκπομπής Post Game εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο και πάλι 10 με 1 εδώ στο Λίμπερο για όλο το Post Game και της αυριανής αγωνιστικής δράσης. Γεμάτη Κυριακή, είπαμε, έχει ντέρμπι στο Μπάσκετ Πάοκ Παναθηναϊκός στο Παλατάκι στις 5, μετάδοση από τον Νίκο Μοσχοβίτη για λογαριασμό του Λίμπερο. Εδώ θα ακούσετε ζωντανά. Έχει και ντέρμπι Liverpool Manchester United στις 6. Έχει και Super League φυσικά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα. Θα τα δούμε όλα 10 με 1 αύριο το βράδυ εδώ στο Post Game. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής και καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο. Μέχρι αύριο να είστε καλά. Από Γιώργο Παναγιωτίδη που ήταν στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Καλό βράδυ. Γεια σας.